Νύχτες φινικώνω με την Πανσέλινο μαζί. Νύχτες για έρωτα κι όνειρα μέχρι το πρωί. Νύχτες φινικώνω με την Πανσέλινο. Καταλαβαίνετε, το κέφι περιορίζεται σε μένα και την Ελένη. Εγώ και η Ελένη θα κάνουμε εορταστική εκπομπή σήμερα. Οι άλλοι δύο ξενέρωτοι, δεν πειράζει. Όχι, μπορούμε και μόνες μας. Θα έρθει ο Γιώργος Λιβάνης. Ο Γιώργος λοιπόν θα χορέψει μαζί μας, θα τραγουδήσει. Σοβαρή λεγόμαστε, όχι ξενέρωτη. Σοβαρή. Αυτή η σοβαρότητα μας έφαγε. Εν πάση περιπτώσει, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, στην τελευταία εκπομπή τη σεζόν. Είμαστε έτσι πολύ χαρούμενοι, έχουμε κέφι. Θα είναι χαρούμενη και ζωντανή η εκπομπή μας. Θα ξεκινήσουμε και με, εννοείται, με τα Survivor, γιατί υπάρχει ημιτελικός. Σήμερα είναι ο μεγάλος ημιτελικός, αύριο είναι ο τελικός. Σήμερα προκρίνονται τρεις για τη Δευτέρα που είναι ο τελικός. Για τη Δευτέρα που θα είναι οι τρεις τους. Σήμερα είναι τέσσερις. Όχι, ψέματα λέω, συγγνώμη. Προκρίνονται οι δύο σήμερα. Α, δύο θα πάρει. Ναι, ναι. Ο ένας θα φύγει... Εσύ που είχες φτάσει. Στον ημιτελικό. Τρίτος είχα τερματίσει. Α, δεν πήγε στον τελικό. Όχι, αλλά έζησα όλο αυτό το τριήμερο το. Ωραία, άρα τη σημερινή μέρα την έχει ζήσει και εσύ προσωπικά. Ζήσει, ναι, 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 ναι. Θα είναι στην εκπομπή μας ο Μάρκος Εφερλής, θα είναι στην εκπομπή μας ο Γιώργος Λιβάνης που θα μας τραγουδήσει, θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Έχουμε σε λίγο στην παρέα μας την αδερφή του Σάκη, την αδερφή της Μαργιαλένας, το φίλο του Κόρο, έχουμε και το φίλο του Ηλία. Ενώ έχουμε και τη φίλη του Ηλία στο πάνελ, έτσι κι αλλιώς. Ναι, ούτως ή άλλως. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα το κυκλώσουμε από παντού, θα εκπροσωπηθούν όλοι οι παίκτες εδώ και θα κάνουμε και το δικό μας poll για να ψηφίσετε εσείς, να δούμε. Δεν θα είμαστε εδώ να δούμε άμα το πετύχαμε, αλλά... Να πάρουμε κι εμείς ένα feedback από τον κόσμο. Ποιον βλέπει νικητή. Ναι, όχι, να δούμε αν θα πέσουμε μέσα. Ναι, 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 ναι. Δεν έχουμε εκπομπή το άλλο Σάββατο να δούμε αν τελικά πέσαμε. Αλλά. Άμα θες, βγάζουμε μία. Πάρουμε μία αίσθηση. Από την αίσθηση. Θα πας στη Μυκονό. Ναι. Α, βουλάκι μου. Λοιπόν, εδώ, Σάκης, Μαργιαλένα, Ηλίας Κόρο. Τι λέω στον κόσμο να κάνει, γιατί εμείς δεν έχουμε κάνει άλλο poll. Τι τους λέω. Να μπει στο tvopen.gr κάθετος vote και ναι, να πατήσει τον παίκτη που πιστεύει ή θέλει να κερδίσει το Survivor. Ναι, αυτό ακριβώς. Α, ζωντανά λοιπόν βλέπω. Α, εσείς ξέρατε τι να κάνετε από πριν. Μένω περιμένατε. Έχουν ξεκινήσει και ψηφίζουν από τώρα. Ωραία. Ξεκινήστε, ψηφίζετε, ναι, 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 και στην πορεία της εκπομπής θα βλέπουμε αυτό πώς διαμορφώνεται, ναι, για να δούμε τελικά αν θα πέσει μέσα, ναι, το έλα χαμογέλα ή η έλα χαμογελάδα που λέει και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. Έκλαιγα το πρωί. Γιατί? Έλα χαμογελάδα, μας λέει. Λοιπόν, γιατί έλα χαμογελάδα. Πάμε. Σαν την Πορτοκαλάδα δηλαδή. Σαν την Ολυμπιάδα είναι που είναι ένα 4 χρόνια. Σαν Πορτοκαλάδα. Που έχει, ξέρεις, βάθος χρόνου. Σαν Αγελάδα. Πάμε να συνδεθούμε λίγο. Όχι. Α. Εντάξει, συνδέεται. Είμαστε παιδιά έξω από το γαλάτσι, γιατί στείνεται αυτή τη στιγμή. Έχουν ήδη κυκλοφορήσει και κάποιες πρώτες φωτογραφίες για το πώς είναι το stage. Έχουμε και τα πλάνα εδώ που βλέπετε πώς ετοιμάζονται. Θα είμαστε εκεί κατά τη διάρκεια της εκπομπής, γιατί θα πάνε εκεί παίκτες σιγά-σιγά. Δεν ξέρω πόσο κόσμο θα έχει βέβαια σήμερα το γαλάτσι, γιατί είναι και τα μέτρα ασφαλείας. Λογικά πρέπει να είναι το 50%. Όπως νομίζω είναι... και αυτό είναι και έξω. Ναι, έξω ήταν. Πάντα εκεί γίνεται. Στο συγκεκριμένο μη σημείο. Μη μου κάνεις βολβοστροφή. Δεν ξέρω. Κάνε ό,τι ξέρεις. Δεν έχεις δει έναν τελικό τέλος πάντων. Νόμιζα λόγω COVID γίνεται αυτό. Λόγω ναι, COVID δεν γίνεται. Όχι, παιδιά, εκεί γίνεται κάθε χρόνο αφού είναι καλοκαίρι. Οδυσσέα, μας ακούς. Στο άλλο Σβέικου. Οδυσσέα. Σας ακούω, παιδιά. Στο Άλσος Γαλατσίου βρίσκεται. Είμαστε εδώ στο ανοιχτό Άλσος Βέικου. Ακριβώς, το ανοιχτό Άλσος Βεϊκό, εδώ που σε λίγες ώρες από τώρα θα γίνει ο μεγάλος ημιτελικός και αύριο τελικός του δημοφιλέστατου παιχνιδιού επιβίωσης. Θα ήθελα όμως, ωστόσο, με τη βοήθεια εδώ των τεχνικών μας, να δείτε τη σκηνή όπου θα ανέβει τόσο ο Γιώργος Γιαννός, όσο και οι τέσσερις φιναλίστες του παιχνιδιού, για να παλέψουν με νύχια και με δόντια για το μεγάλο οικονομικό έπαθλο των 100.000 ευρώ. Να σας πω δύο στοιχεία πιο αναλυτικά. Απόψε θα δούμε τη μεγάλη μονομαχία ανάμεσα στον Κόρο και τη Μαργιαλένα, ή τη Μαργιαλένα και τον Κόρο. Ο νικητής λοιπόν αυτής της μονομαχίας θα μπει στη μεγάλη ψηφοφορία του κοινού, το οποίο και θα αποφασίσει ποιους δύο, μόνο δύο παίκτες του παιχνιδιού, θα στείλει το βράδυ της Δευτέρας στον τελικό. Βλέπουμε ότι όλα είναι πανέτοιμα, βλέπουμε τη σκηνή, βλέπουμε τις κερκίδες στις οποίες θα καθίσει ο κόσμος, φυσικά με όλα τα COVID test και όλα τα μέτρα ασφαλείας λόγω της κατάστασης που βιώνουμε. Θα δούμε επίσης μεγάλες μουσικές εκπλήξεις ίση.
οι καλλιτέχνες, οι τραγουδιστές που ήταν μέσα στο παιχνίδι, δηλαδή η Ελευθερία Ελευθερίου, ο Πάνος ο Καλίδης και φυσικά ο Τριαντάφυλλος, θα ανέβουν επί σκηνής για να διασκεδάσουν όχι μόνο τους συμπαίκτες με τους οποίους συμβίωναν στον Άγιο Δομήνικα μαζί τους, αλλά και όλο τον κόσμο που θα είναι μέσα εδώ στο Άλσος Βεϊκού και φυσικά στο σπίτι τους για να απολαύσει το μεγάλο τελικό. Οδυσσέα, θα έχει κόσμο, κοινό ή θα είναι μόνο οι συγγενείς και οι φίλοι των παικτών? Σύση θα έχει κανονικά κοινό. Βέβαια, να τονίσουμε, τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας, οι πληροφορίες λένε ότι θα έχουν γύρω στο 50% της πλειότητας εδώ. Ποιος μπορεί να πάει, εγώ μπορώ για να πάω. Ευνόητους λόγους. Θέλει πρόσκληση. Θέλει πρόσκληση. Εσύ νομίζεις ότι μπορείς να πας. Όχι. Εκτός από συγγενείς, ναι, θα είναι και φαν, τα φαν κλαμπ τους κανονικά. Α, μπορεί να πάει ο κόσμος. Άρα, την πρόσκληση όχι, που όχι, δεν μπορεί να πάει ο κόσμος. Μην λες και εσύ. Και... αυτό ρωτάω. Γιατί πέρσι και πρόπερσι. Να πάει, πρέπει να έχει πρόσκληση, ναι, και να είναι επικοινωνία. Δεν επιτρέπεται σε όλους δηλαδή, να μπει μέσα στο αμφιθέατρο. Μπορεί να έχει κόσμο απ' έξω, αλλά στο αμφιθέατρο δεν επιτρέπεται. Μάλιστα, αλλά θα πάει ο κόσμος, από ό,τι βλέπω δηλαδή από εκεί, θα έχουν και οπτική επαφή. Δηλαδή νομίζω ότι εκεί που είναι ο Οδυσσέας τώρα, ναι, αφού έχει πάει ο Οδυσσέας, μπορεί να πάει και ο κόσμος. Κοίτα, στη δικιά μας περίπτωση είχε κόσμο. Παντού, γύρω-γύρω, κάτω στο δρόμο, οπότε όσοι δεν μπορέσαν να μπουν μέσα... Καλό θα ήταν όμως να έχουμε στο μυαλό μας έτσι, την περίοδο στην οποία βρισκόμαστε και να προσέχουμε λίγο παραπάνω. Ναι. Για πες, Οδυσσέα μου, τώρα εσύ βλέπεις και τις κερκίδες έχουν ετοιμαστεί, δηλαδή τον κόσμο μπορείς να τον υπολογίσεις περίπου πόσοι θα βρίσκονται εκεί? Υπολογίζουμε, παιδιά, το λιγότερο 200 άτομα πάνω-κάτω. Η χωρητικότητα του θεάτρου είναι εκεί γύρω στα 4.500 άτομα. Αν υπολογίσουμε το 50%, βγαίνει πάνω κάτω στα 200 άτομα. Συγγενείς, αλλά και κόσμος ο οποίος έχει προσκλήσει για να παρακολουθεί στο event ζωντανά. Σήμερα τι γίνεται, υπάρχουν αγωνίσματα? Ότι, επειδή... σήμερα δεν υπάρχουν αγωνίσματα. Α, ούτε σήμερα τα θα δεις τους τρεις παίχτες να κάθονται τέσσερις παίχτες να κάθονται σε μια καρέκλα, να κάνουν μια αναδρομή του παιχνιδιού, να πούν όλα τα συναισθήματά τους, την εμπειρία τους γενικά, και εκεί θα κληθεί ο κόσμος να ψηφίσει ποιος από τους τρεις θα πάρει την πρόκριση, ποιος από τους δύο μάλλον θα πάρει την πρόκριση για το μεγάλο τελικό. Και αλλά... θα είναι και όλοι οι παίχτες που έχουν περάσει το Survivor? Ναι, ναι, εκτός από τον Αλέξη Παπά. Γιατί? Γιατί δεν έχει πάει στο μπάτσικο. Φημολογείται χωρίς... θυμολογείται χωρίς να επιβεβαιώνονται, παιδιά, ότι ο Αλέξης Παπάς όντως έχει ζητήσει απαλλαγή από την Ατσούν Μίντια για να μην είναι απόψε εδώ, και θυμολογείται ότι η απαλλαγή αυτή του έχει δοθεί. Επίσης, πολύ βασικό, όπως είπαμε και χθες, ότι οι παίκτες έχουν κάνει ήδη γυρίσματα με τις οικογένειές τους. Θα δούμε στιγμές πολύ πολύ συγκινητικές, θα δούμε κλάματα, θα δούμε σφιχτές αγκαλιές με τους γονείς τους. Και έχουμε μάθει και ένα τεσού που πιστεύω ότι αξίζει να υποθεί τηλεοπτικά. Η μητέρα λοιπόν της Μαργιαλένας συναντήθηκε με τον Σάκη Κατσούλη. Και το θέμα είναι τι είπαν. Τι είπα? Είναι γεγονός, οι πηγές μας μέσα από την παραγωγή λένε ότι αντάλλαξαν ένα γεια, ένα τυπικό γεια. Φυσικά να πούμε ότι δεν γινόταν να μπουν σε λεπτομέρειες, διότι πάντα μαζί τους είναι άτομα της παραγωγής του παιχνιδιού, οι οποίοι δεν θέλουν, που δεν είναι και το τονίζουν, να γίνει κάποια διαρροή στους παίκτες, οι οποίοι θα εμφανιστούν απόψε και τη Δευτέρα στο μεγάλο ημιτελικό και τελικό. Έτσι κι αλλιώς θα είναι σε λίγο η Μίνα, η αδερφή του Σάκη, στην παρέα μας, οπότε θα μάθουμε όλα αυτά τα ντεσού που λες. Ναι. Από ό,τι βλέπω από το δικό μας poll... προηγείται ο Ηλίας. Είναι μεταξύ του Ηλία και του Σάκη, δηλαδή εκεί θα υπάρξει ένα ντέρμπι, από ό,τι καταλαβαίνω. Μέχρι στιγμής, από τη δική μας ψηφοφορία, η Μαργιαλένα είναι ο πιο αδυναμός κρίκος. Και ο κόρο αμέσως μετά. Αλλά αυτά, ξέρεις, αλλάζουν στην πορεία. Αλλάζουν πάρα πολύ εύκολα. Όμως κρίνεται μόνο από την προτίμηση του κόσμου, ναι, όχι από τις ικανότητες, ας πούμε, αγωνιστικά. Δυστυχώς, εγώ είχα προτείνει κάτι, να παίζουν αγώνισμα οι παίκτες στο τελικό και στο ημιτελικό, και πιο ικανός να το κερδίζει. Από το να καθόμαστε σε μια καρέκλα. Αλλά υπάρχει ένα format, φαντάζομαι. Υπάρχει δεν ένα format. Ο κάθε παίκτη. Ναι. Εγώ το θεωρώ πιο δίκαιο πάντως να παίζανε ένα αγώνισμα και οι τέσσερις σε αυτόν τον κόσμο. Δεν θα ήταν δίκαιο για τη Μαργιαλένα όμως και πάλι. Σωστά. Αφού ρε παιδιά, γίνεται τώρα αυτό. Μέχρι να τελευταία εβδομάδα έπαιζε και η Μαργιαλένα με τα αγόρια. Ναι, αλλά δεν είναι. Τα αγόρια έχουν περισσότερη μυϊκή δύναμη. Καλά, δεν παίξουν παιδιά, αυτοί που έχουν... αυτοί που έχουν φτάσει τώρα σε αυτό το σημείο είναι αποδεδειγμένη η ικανότητά τους. Ναι. Το θέμα είναι ο κόσμος. Εγώ συμφωνώ με τον τρόπο που γίνεται η ψηφοφορία. Να κάθονται σε μια καρέκλα και να λένε τι έχει συμβεί στους 6 μήνες που έχει. Όχι, στο τέλος ο κόσμος να αποφασίσει. Τέλος πάντων. Όχι μια στιγμή τύχης ή ατυχίας που μπορεί να υπάρξει σε ένα αγώνισμα. Αυτό όπως λέω. Και να έχει, σήμερα είναι μια ευκαιρία για τον καθένα να πείσει το κοινό να τον ψηφίσει για οποιονδήποτε λόγο πιστεύει ο καθένας.
Επίκλεισο συνέστημα θέλεις. Να πει ότι θέλει να βοηθήσει κάποιον, δεν ξέρω. Υπάρχει τρόπος να αλλάξεις πάντως το. Υπάρχει τρόπος να αλλάξεις μετά από 6 μήνες που έχει σχηματιστεί. Κι όμως. Γιατί όταν κάναμε τον Παύλο το πανόραμα, ήταν η Δαλάκα μπροστά στον τελικό και είδαμε ότι έγινε ανατροπή και το πήρε ο Γκότσι. Ναι, τελευταία στιγμή. Ναι. Και στα στοιχήματα ήταν πρώτη η κατάσταση. Αυτό που αξίζει. Παιδιά, αν μου επιτρέπετε, αυτό που αξίζει να τονίσουμε είναι ότι τα μέτρα ασφαλείας είναι όντως πολύ υψηλά. Ότι οι νταλίκες, ο τεχνικός, οπτικός και ακουστικός εξοπλισμός που έχει κατακλείσει εδώ το Άλσος Βεϊκού θυμίζει εποχές συναυλιών ξένων καλλιτεχνών στην Ελλάδα. Είναι απίστευτα. Δηλαδή τα όσα κουβαλιούνται, λέιζερ, δηλαδή θα δούμε ένα απίστευτο σοου και το στοίχημα απόψε είναι να είναι ένας τελικός που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στη γειτονική Τουρκία. Αυτό είναι ένα προσωπικό στοίχημα του Ατσούν και θέλουμε να δούμε αν όντως θα υλοποιηθεί απόψε. Οδυσσέα, ξέρουμε αν θα έρθει ο Ατσούν. Συνήθως τα προηγούμενα χρόνια ήταν εδώ, ήταν παρόν. Κάνει στην, ένα πέρασμα, ναι, στο τέλος. Οι πηγές μας λένε, Παύλο, ότι είναι ήδη στην Ελλάδα και ότι παρακολουθεί στενά τόσο το κομμάτι του τεχνικού στισήματος, όσο και την ψυχολογία των παικτών. Όπως ξέρουμε, ο ίδιος έχει πολύ στενή σχέση. Πάντα ανέκαθεν είχε στενή σχέση με τους παίκτες. Και έχουμε μάθει ότι τους έχει επισκεφθεί και στην πολυτελέστατη κατοικία στην οποία διαμένουν εκεί ανάμεσα στην Ανάβησο και στην Παλαιά Φώκια. Μάλιστα. Οδυσσέα μου, παραμένει στο σημείο. Θα αρχίσουν να έρχονται και οι παίκτες σιγά-σιγά και κόσμος και καλεσμένοι και να ξεκινήσει και το τελικό στήσιμο της τοποθεσίας. Οπότε είμαστε σε επικοινωνία για να μας πεις τα νεότερα. Πάμε να δούμε λίγο ένα βιντεάκι για το τι ακριβώς θα συμβεί σήμερα το βράδυ. Ναι. Θέλετε? Βέβαια. Εντάξει, είναι πολύ ωραίο. Πού είσαι εσύ, παιδί μου, στο... Όχι, δεν είμαι εγώ εδώ πέρα. Θα... πιο μετά. Οι Ατζούν γενικότερα έχουν πάρα πολύ... Η εταιρεία εννοώ. Επενδύουν πάρα πολύ στο τρέιλερ και στο πώς θα δημιουργήσουν αίσθημα στο κοινό για να το παρακολουθήσει. Όλο αυτό είναι αρκετά επικό, όπως καταλαβαίνουμε, και με τη μουσική και με τα πλάνα. Αυτό που και μπορούμε... τα καταφέρνουν, έτσι. Σου δημιουργεί μια αγωνία, ένα αγωνία. Δύο από τους πρώτους που μπήκαν είναι στο τελικό και δύο από τους επόμενους που μπήκαν. Σωστά. Δηλαδή ναι. Είναι πλέον ίσα βάρκα σε γυαλό. Ναι. Πάντως, αυτό που αποδείχθηκε τελικά είναι ότι ο κόσμος μπορεί καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού να ψήφιζε με βάση το reality και ποιον θέλει να βλέπει και να τον διασκεδάζει μέσα στο παιχνίδι, αλλά τελικά κατέληξαν να είναι οι πιο δυνατοί παίκτες μέσα στο τελικό. Από το δικό μας πόλο, εγώ βλέπω όμως ότι τελικά το ζευγάρι. Ο Σάκης και η Μαριαλένα, αυτός που το έχει εισπράξει είναι πιο πολύ ο Σάκης και όχι η Μαριαλένα. Από τη δική μας, ας πούμε. Ναι, γιατί συνθήκη. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το αγωνιστικό κομμάτι του Σάκη. Ναι, αλλά ο Ηλίας και ο Σάκης είναι πάρα πολύ κοντά παιδιά, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ελάτε να βάλουμε λίγο και στην παρέα μας την αδερφή της Μαριαλένας, τη Βάσο Ρουμελιώτη. Βάσο μου, καλημέρα. Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Ευχαριστούμε καλώς πάρα βρήκα. Πολύ. Πες μας λίγο πώς αισθάνεσαι εν ώψη της σημερινής βραδιάς. Θα παρευρεθείς, φαντάζομαι, κι εσύ. Ναι, ναι, εννοείται. Δεν τα χάνουμε αυτά. Λοιπόν, εγώ είμαι πολύ περήφανη για την αδερφή μου που έχει φτάσει μέχρι εδώ πέρα. Το περίμενα ότι θα φτάσει τόσο μακριά. Είναι πολύ έντονη προσωπικότητα, πολύ αγωνιστικότητά της. Φημίζεται γι' αυτό, έχει πολύ δύναμη μέσα της. Θα ήθελα να τη δω νικήτρια. Περιμένω δηλαδή, γιατί είναι και από την πρώτη μέρα. Από τους άλλους παίκτες, νομίζω είναι και η μοναδική γυναίκα. Έχει παλέψει με τις καλύτερες παίκτριες από την πρώτη στιγμή. Δεν είχε, θα πάρεις αυτόν που δεν είναι τόσο καλός, θα πάρεις πάντα την καλύτερη. Το είχαμε αυτό. Και το ήθελε νομίζω και εκείνη να είναι πάντα με τους καλύτερους, γιατί της αρέσει να φαίνεται αυτό, η αγωνιστικότητά της.
Τα στατιστικά δείχνουν ότι πιο κοντά είναι ο Σάκης και ο Ηλίας στη νίκη. Παρόλα αυτά, δεν λέω μόνο για το δικό μας πόλι, γενικότερα είναι η κουβέντα που γίνεται, μιας και ήταν δύο παίκτες που αγωνιστικά έτσι φάνηκε να ήταν οι καλύτεροι. Δεν ξέρω αν έχουν τις περισσότερες νίκες ο Κωνσταντίνος. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάνε, έχουν τις περισσότερες νίκες. Ναι. Παρόλα αυτά, τώρα κρίνεται στην ψήφο του κοινού η νίκη. Και εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι η Μαργιαλένα είναι γυναίκα. Και το στηρίζουμε λοιπόν αυτό όσο μπορούμε. Εμείς σαν οικογένεια θα ξαναπροσπαθήσουμε να τη στηρίξουμε. Νομίζω ότι δεν έχει σημασία τι θα κάνουμε εμείς. Είναι και η γνώμη του κόσμου. Υπάρχει πολλής κόσμος που την υποστηρίζει. Αλλά αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά θέλω κι εγώ δηλαδή να το δω νικητρία, όχι επειδή είναι η αδερφή μου, επειδή τη βλέπω ότι παλεύει. Είναι αυτό που βλέπετε ακριβώς. Ο χαρακτήρας της δεν έχει αλλάξει καθόλου. Ίσως να έχει αλλάξει ότι οι συνθήκες ήταν δύσκολες και είδαμε και εμείς έναν άνθρωπο που δεν τον έχουμε ξαναδεί σε τέτοιες συνθήκες. Εγώ δηλαδή, σαν αδερφή μου την είδα. Αλλά πιστεύω ότι το αξίζει γιατί έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά. Την έχω δει δηλαδή, την είδα κιόλας και ήταν πάρα πολύ ταλαιπωρημένη. Βάσο, αυτό που λες το συζητήσαμε αρκετές φορές στην εκπομπή. Βλέποντας τη Μαργιαλένα να λυγίζει, να κλαίει, να έχει και κάποια προβλήματα υγείας που ευτυχώς δεν ήταν κάτι σοβαρό. Δεν είναι έτσι. Δεν κλαίει τόσο πολύ, πραγματικά. Λίγο σοκαρίστηκα όταν το είδα, αλλά πιστεύω ότι αυτές τις συνθήκες την κάνανε έτσι. Δηλαδή, κι εγώ όταν την είδα από κοντά προχθές, της λέω γιατί έκλαιγες τόσο πολύ, γιατί θα νομίζω να... Δεν της το είπα ακριβώς έτσι, για να μην... Στεναχωρηθεί. Λέω ότι... Ναι, για να μην στεναχωρηθεί. Της λέω, και εγώ της λέω, σε έβλεπα και έλεγανε σαν εμένα. Εσύ δεν έκλαιγες τόσο πολύ, μου λέει, είδες, μου λέει, τι θα έκανες εσύ στη θέση. Άρα πάνω αυτό τι είπατε, ναι, για πες μας λίγο, πώς ήταν το κλίμα στο σπίτι που συναντηθήκατε. Πολύ κλάμα, δεν ξέρω τι θα δείτε εσείς, πάντως είχαμε πολύ κλάμα. Δεν το περιμέναμε, ενώ το ξέραμε ότι θα πάμε να τα συναντήσουμε. Ήταν τόσο καλό από την παραγωγή που την είδαμε ξαφνικά μπροστά μας και πάθαμε σοκ, λέγαμε, δεν το περιμέναμε να τη δούμε έτσι. Ξαφνικά. Βάσο, πόση ώρα μείνατε παρέα? Νομίζω ούτε μισή ώρα δεν ήταν. Είχα χάσει λίγο το χρόνο, δεν είχα επαφή. Off camera μιλήσατε καθόλου ή η παραγωγή μόνο στο... Τίποτα. Όχι. Βάσο, να σε ρωτήσω κάτι. Καθόλου. Παρακολουθήσαμε τη Μαργιαλένα από την αρχή του παιχνιδιού με διάφορες ψυχολογικές διακυμάνσεις. Νομίζω εκεί που πήκαρε το θέμα είναι όταν μπήκε ο Σάκης στο παιχνίδι. Θέλω να μου πεις εσύ, ναι, όταν μπήκε ο Σάκης στο παιχνίδι, που το είδες σαν στιγμιότυπο, τι σκέφτηκες για την αδερφή σου εκείνη τη στιγμή και πώς είδες και την πορεία αργότερα? Η αντίδρασή της για εμένα ήταν απόλυτα φυσιολογική όταν τον είδε ξαφνικά μπροστά της, γιατί ήταν ήδη δύο μήνες μέσα, δεν περίμενε ότι θα μπει. Αν περίμενε ότι θα μπει, θα... Αρχικά θέλω να πω ότι δεν κάναν την αίτηση μαζί, γιατί την έκανε μαζί μου σχεδόν, όχι μαζί. Δηλαδή, ήμασταν μαζί όταν την έκανε. Όταν τον είδε ξαφνικά, ήταν απόλυτα φυσιολογική αντίδρασή της να αντιδράσει έτσι, γιατί ήταν μετά από δύο μήνες, δεν είχε επαφή με τον εξωκόσμο, οπότε δεν μπορούσε να ξέρει αν θα μπει ή δεν θα μπει. Και ήταν αυθόρμητο, πιστεύω, αυτό που είδαμε, αυτά που είπε όταν μπήκε. Όντως τον είδατε το Σάκη, εγώ θέλω να ρωτήσω, όντως χαιρετηθήκατε όταν έγινε η συνάντηση, το γύρισμα? Όχι, αυτό δεν ισχύει. Το άκουσα και εγώ, λέω, ήμουν όλη την ώρα εκεί, δεν έγινε ποτέ αυτό. Δεν ξέρω τώρα. Βρέθηκε η κάθε οικογένεια με τον κάθε παίκτη ξεχωριστά, δεν ήσασταν όλοι μαζί? Ναι. Δεν ήσασταν καθόλου όλοι μαζί. Στην πορεία λοιπόν, εσείς πώς αισθανθήκατε όταν μπήκε ο Σάκης στο παιχνίδι? Γιατί αρχικά είδαμε και τη μητέρα σας να κάνει έτσι κάποιες δηλώσεις, να φοβότανε, φαντάζομαι, ναι, σαν μητέρα. Αρχικά να πω σε αυτό για τη μητέρα μου, ότι η μαμά μου είναι ένας πολύ αληθινός και δίκαιος άνθρωπος και οι συνεντεύξεις που έχει δώσει μπορεί να είναι λάθος. Αλλά ο μοναδικός λόγος που το έκανε ήταν για να υπερασπιστεί ή να προστατέψει την αδερφή μου. Δεν είχε κανέναν άλλο σκοπό. Δεν θέλει να έχει καμία σχέση με τη διασημότητα. Έχουμε πει κιόλας ότι όταν τελειώσει το Survivor θα κλείσουμε την τηλεόραση στην οικογένεια. Στην πορεία όμως είδαμε και τη μητέρα σου έτσι λίγο να μαλακώνει απέναντι σε αυτή τη σχέση. Φαντάζομαι λόγω της στήριξης. Με πολλή κουβέντα, γιατί και η μαμά μου όσον αν δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Της μιλάμε πολύ ότι η Μαργιαλένα είναι καλά, μην αγχώνεσαι, μην στεναχωριέσαι. Γιατί η μαμά μου πάντα μας σχεδόν, να μας λέει μην κάνεις αυτό, μην κάνεις εκείνο. Όχι ότι θα την ακούσουμε,
Γιατί είμαστε κι εγώ και αδερφή μου, έτσι. Δεν ακούμε. Αυτή είναι η δουλειά της. Σαν μαμά πάντα μας το λέει. Ναι, εννοείται. Να πει, δεν την κατηγορώ, εγώ την καταλαβαίνω. Όσο μπορεί και εσένα και την αδερφή. Ακριβώς. Αλλά και η αδερφή μου δεν είναι άνθρωπος που θα πούμε ότι θα ακούσει τη μαμά μου και θα κάνει αυτό που θα της πει. Θα κάνει αυτό το δικό της. Καλά, είναι μεγάλη κοπέλα, προφανώς. Ακριβώς. Ανέκαθεν ήταν αυτό. Είναι μια έντονη προσωπικότητα η Μαργαλένα που δεν ακούει κανέναν. Κάνει αυτό που θέλει πάντα. Και είναι καλό αυτό. Οι δικές σου σκέψεις όταν μπήκε ο Σάκης στο παιχνίδι, ποιες ήτανε? Εγώ, εντάξει, αλήθεια είναι, περίμενα να στείλει ένα μήνυμα ο Σάκης σε μένα ή στην μαμά μου, να μας πει «Βασιλική, κυρία Γεωργία, θέλετε να πω κάτι στην κόρη σας τώρα που θα είμαι κοντά της?» Δεν μας είπε κάτι. Οπότε, αυτόματα δεν είναι, από εμάς δεν έχει μεταφέρει κάτι μέσα στο παιχνίδι. Δεν είναι ότι της είπε ούτε χαιρετίσματα δεν μάθαμε. Εμείς το μάθαμε από την τηλεόραση ότι θα πάει ο Σάκης. Αν μπορεί, το ήξερε νωρίτερα, θα του είχα στείλει και μήνυμα να του πω να τη πει κάποια πράγματα. Όχι να την εμψυχώσω, όχι κάτι να τη μεταφέρω. Γιατί ό,τι και να του μεταφέρει εκεί μέσα, όταν δεν έχουν επαφή με τον εξωκόσμο, δεν έχει νόημα, νομίζω. Επειδή... Γιατί εγώ το κατάλαβα από την αδερφή μου που με κοίταγε χθες, λες και έχω κατέβει από το διάστημα. Τι λέει, υπάρχω εδώ. Εσύ είσαι πάρα πολύ μικρή. Φαντάζομαι δεν το θυμάσαι τη δυναστεία και την τόλμη και γοητεία που είχαμε εμείς στη δική μου γενιά. Έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο πλέον του Survivor για να μάθουμε τελικά αν έχουν σχέση ή όχι. Η δική σου αίσθηση ποια είναι? Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, γιατί... Κοίτα, θα σας πω, οι αδερφοί μου πριν είχαν όντως έναν έντονο χωρισμό, αλλά θεωρώ ότι εκεί πέρα οι συνθήκες τους έφεραν πιο κοντά. Ακόμα και με τον χειρότερο εχθρό, ας πούμε, να αναβαγήσεις, θα πρέπει να συνυπάρξεις. Δεν ξέρω τι έχουν πει, τι της έχει πει ο Σάκης, εκείνος μπήκε μετά, οπότε εκείνη ίσως έδωσε περισσότερη σημασία σε αυτό, ότι ξέρει και πράγματα απ' έξω. Δεν ξέρω πώς το είδαν και δεν πιστεύω ότι τις έχει μεταφέρει, γιατί θα... δεν έχει νόημα να τις μεταφέρει κιόλας. Τι θα στην πορεία κατηγορήθηκαν πολλές φορές ότι πουλάνε την σχέση τους, ότι όλο αυτό έχουν καταλάβει, ας πούμε, ότι προς τα έξω εμπορικά λειτουργεί και γι' αυτό το λόγο και το κάνουν. Υπάρχουν δηλαδή δύο πλευρές. Η μία λέει αυτό που λέει ο Παύλος, ότι είναι ζευγάρι. Η άλλη λέει ότι μετά το παιχνίδι θα ξαναχωρίσουν οι δρόμοι τους και ότι το κάνανε για εμπορικούς σκοπούς. Τι απαντάς αυτό? Μπορεί να ξαναχωρίσουν, αλλά όχι για τους... Για το λόγο αυτό. Πιστεύω ότι η αδερφή μου, αυτό που βλέπουμε αυτό είναι, δεν ξέρω για το Σάκη, δεν θέλω να πω κάτι, γιατί και εγώ δεν το ξέρω όσο την αδερφή μου, για να ξέρω. Οπότε πιστεύω ότι από την αδερφή μου αυτό που βλέπουμε είναι τελείως αληθινό, γιατί έτσι είναι η αδερφή μου, δεν μπορώ να πω ότι αυτό είναι ψέμα, γιατί τη βλέπω έτσι, θα ήταν και στην καθημερινότητά της. Δεν νομίζω ότι είναι στημένο από εκείνους. Πιστεύω ότι αυτό τους βγαίνει τα συναισθήματά τους και απλά επειδή δεν έχουν επαφή. Αν ήξερε η αδερφή μου ότι αυτό εδώ έξω παρουσιάζεται με αυτόν τον τρόπο, θα το έχει σταματήσει από την πρώτη μέρα. Αλλά επειδή δεν ξέρει τι γίνεται, είναι σε άλλο πλανήτη. Γι' αυτό δεν ζει μαζί μας. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Βάσο μου, δηλαδή τώρα που βρεθήκατε. Εγώ δεν ήθελα να της δείξω ότι έχει πάρει τόση έκταση εδώ έξω. Όχι προς την έξω εικόνα, για το κομμάτι του Σάκη. Δηλαδή, κατάλαβες, όταν βρεθήκατε. Ήταν τόσο πολλά που είχαμε να τη ρωτήσουμε, που απλά φανταστείτε ότι εγώ είχα τόσο άγχος για τις κάμερες και τις ξέχασα. Σε βλέπω τόσο άνετη, Βάσο, με τις κάμερες, πραγματικά. Όχι, εντάξει, επειδή είμαστε... τώρα είσαι... Του χρόνου σε βλέπω σύνδεση στο Survivor. Ναι, εγώ άμα πάω, αφήστε τα. Αν θα λένε την αδερφή μου κλαψιάρα, για μένα θα πάει κλαψιάρα στη χρονιά. Είστε πολύ γλυκιά και πολύ ευγενική. Βάσο μου, είστε καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Πραγματικά ήταν μεγάλη μας χαρά. Και κυρίως για τη θετική σου ενέργεια. Είσαι ένα χαμογελαστό παιδί. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην αδερφή σου σήμερα. Ευχαριστώ να περάσει πάρα πολύ, να είστε καλά. Και αυτό εσείς πάνω απ' όλα, να το απολαύσετε. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Πολλά φιλάκια, πολλά φιλάκια. Γεια σου, μου. Τι γλυκό πλάσμα. Πολύ, πολύ, πολύ. Τι γλυκό πλάσμα. Λοιπόν, αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα πιάσουμε την άλλη, το άλλο στρατόπεδο. Θα είναι στην παρέα μας η αδερφή του Σάκη, βεβαίως. Η αδερφή του Σάκη, η Μίνα, η οποία έχει φιλοξενηθεί στο παρελθόν πάλι στην εκπομπή μας, είχε δώσει συνέντευξη στον Κωνσταντίνο. Ναι, σε μένα, σε μένα. Θα είναι μαζί μας ζωντανά, λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο, να μας πει εκείνη πώς συνάντησε το Σάκη, τι ήταν, ποια ήταν τα πρώτα του λόγια και τι σχόλια έχει να κάνει πάνω σε όλα αυτά που συζητήσαμε και με τη Βάσο. Πάμε σε διαφημίσεις και όταν γυρίσουμε θα γίνει αυτό. Να σας θυμίσω λίγο το διαγωνισμό, γιατί, παιδιά, έχει αλλάξει το αυτοκίνητο. Αυτή τη φορά μιλάμε για το Ford Puma.
Μιλάμε για αμαξάρα. Δείτε βλέμμα. Μου αρέσει πάρα πολύ, παιδιά, η μπροστά, η μούρη του που λέμε. Η μούρη. Ε, ναι. Δεν είναι γατίσια, δεν είναι λίγο. Μα γιατί λέτε πούμα. Ναι, μπράβο. Αλήθεια. Ε, προφανώς, ρε παιδιά. Όντως, όντως. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Ούτε εγώ, ποτέ. αυτό το υπέροχο αυτοκίνητο, εν πάση περιπτώσει, το διεκδικείτε. Open και ενώ όνομα, τεπώνυμο και αποστολή στο 14999 για να το διεκδικήσετε. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με την αδερφή. Εντάξει, τώρα δεν θα, δεν θα κρυφτώ. Δεν ναι. θα κρυφτώ. Λοιπόν, εντάξει, πάμε στη Μίνα. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τη Μίνα. Είναι η αδερφή του Σάκη. Γεια σου, Μίνα μου. Μίνα Κατσούλη στην παρέα μας. Καλή σου καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας. Πες μας λίγο έτσι τα πρώτα συναισθήματα που είδες στον αδερφό σου μετά από τόσο καιρό. Πώς ήταν αυτή η συνάντηση που θα παρακολουθήσουμε το βράδυ κι εμείς. Θα σου πω το εξής, κρατούσα τη μαμά μου από το χέρι, περπατούσαμε μαζί. Νόμιζα ότι κάπου θα παραπατήσουμε, κάπου θα πέσουμε. Ήταν λίγο περίεργο το συνέστημα. Όμως όταν τον είδαμε από μακριά και σηκώθηκε από τον καναπέ που καθότανε, γύρισε και μας είπε ότι νιώθω σαν να μην πέρασε μία μέρα. Οπότε εκεί όλο το άγχος εξαφανίστηκε. Εννοείται τον πήραμε αγκαλιά, τον σφίξαμε στα χέρια μας. Του είπαμε ότι χαρήκαμε πάρα πολύ που επέστρεψε γερός αρχικά. Που επέστρεψε από τους τελευταίους, γιατί αυτό ήθελε ουσιαστικά να ζήσει ο Σάκης εκεί, όλη την εμπειρία και δόξα τω Θεώ την έζησε. Και μετά καθίσαμε ήρεμα και ωραία και μιλήσαμε στον καναπέ μας. Τι σας είπε, ποια είναι η ψυχολογία του? Είναι πάρα πολύ χαρούμενος. Είναι πάρα πολύ δυνατός, παρόλα αυτά που έχει περάσει. Φαντάζομαι τον ρώτησα, Σάκη, θα ξαναπήγαινες? Και μου λέει, Μινούλα, έφευγα την ίδια στιγμή. Και λέω, όπα, περίμενε, κάτσε λίγο μαζί μας, να σε δούμε και μετά, αν θες, ξαναφύγε. Ήταν πολύ χαρούμενος και πολύ γεμάτος. Κωνσταντίνε, να πάτε μαζί, θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω μαζί. Θα πάρουμε και σένα, βέβαια, όμως. Ορίστε. Θα πάρουμε και σένα, ναι. Όχι, όχι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα σας χαλάσω την εικόνα. Έτσι, έτσι, έτσι. Σύση μου, εμείς από μακριά. Ναι, μια χαρά. Ηλιοθεραπεία. Θα πάμε στον καναπέ, θα το παρακολουθούμε. Έχει, μπράβο. Για πες μας λίγο, τι άλλο σου είπε, τι άλλο σου είπε. Θα σου πω πρώτα τι μου έδωσε. Μου έδωσε αυτό. Τι είναι αυτό? Α, ζέντα βασιλική στέλα. Μπράβο, είναι αυτό που είχε δίπλα του στην καλύβα. Το είχε φτιάξει από την αρχή που είχε πάει εκεί. Είναι τα ονόματα των κοριτσιών μου, είναι οι ανιψιές του, είναι μεγάλες του αδυναμίες. Ναι, ναι, ναι. Και μου λέει, τις έφτιαξα να τις έχω δίπλα μου, να τις νιώθω δίπλα μου, να μου δίνουν δύναμη. Ήταν χαρούμενος πολύ, Σύση. Ήταν πολύ ήρεμος στο πρόσωπό του. Δεν ήταν καθόλου ταλαιπωρημένος παρόλο τις συνθήκες. Βέβαια, έχουν σταματήσει τα αγωνίσματα, φαντάζομαι, εδώ και μια εβδομάδα. Οπότε τα παιδιά έχουν λίγο επανέλθει σε όλο αυτό το καθημερινό. Έχουν ξεκουραστεί, έχουν φάει, έχουν πληθεί. Έχουν ξεκουραστεί, ακριβώς. Βασικό το ότι έχει πληθεί, έτσι. Μίνα, δεν έχουν εξηριστεί όμως, δεν έχουν καλοπιστεί, ούτε κουρευτεί. Όχι, 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 όχι. Δεν έχουν κουρευτεί, δεν έχουν εξηριστεί. Okay. Έχουν κάνει όμως μπάνιο, τα ρούχα τους βέβαια φοράνε τα ίδια, φαντάζομαι ότι και αυτά τα έχουν πλύνει. Τα έχουν πλύνει, ναι. Τρώνε πλέον κανονικά. Μίνα, να σε ρωτήσω κάτι. Πες μου. Βρέθηκες τυχαία είτε με τους συγγενείς των άλλων παιχτών, είτε με τους ίδιους τους παίχτες? Όχι. Με κανέναν? Με κανέναν, όχι. Ούτε δεν είχαμε σε κανέναν με επαφή. Όχι.
Ήταν καθαρά μόνο για να δούμε η κάθε οικογένεια το δικό της παιδί. Φαντάζομαι δεν μπορούσατε να συζητήσετε καθόλου τι λέγεται έξω για τον Σάκη, καθώς ήσασταν κάτω από το βλέμμα της παραγωγής όλη την ώρα και με τις κάμερες. Παρ' όλα αυτά, εκείνος έχει καθόλου αίσθηση ότι μπορεί να είναι πολύ δημοφιλής από τις ψηφοφορίες, ελπίζει για την νίκη. Τι σου μετέφερε? Δεν τον είδα τόσο προβληματισμένο για το τι γίνεται έξω. Θέλει να ζήσει την κάθε στιγμή μοναδικά. Δηλαδή, ό,τι είναι να έρθει να το φέρει η στιγμή, χωρίς να χρειαστεί εγώ ή οι γονείς μου να του μεταφέρουμε κάτι. Θέλει να το ζήσει στο έπακρο, οπότε εννοείται ότι σε εμάς δεν επιτρεπόταν να αναφέρουμε κάτι και δεν το κάναμε άλλωστε. Αλλά και ούτε και εκείνος μπήκε στη διαδικασία να μας ρωτήσει το τι συμβαίνει έξω. Το μόνο που του είπαμε είναι ότι έχει απεριόριστη αγάπη από όλους εμάς. Ότι αρκετός κόσμος τον στηρίζει, μάλλον πάρα πολλοί κόσμος τον στηρίζει, ότι δεχόμαστε πάρα πολλά μηνύματα και σταθήκαμε σε αυτό μέχρι εκεί. Έγινε πάρα πολύ λόγος γενικότερα για τη σχέση του Σάκη με τη Μαριαλένα. Φαντάζομαι το έχεις καταλάβει, το έχεις παρακολουθήσει κι εσύ. Και μας έλεγε πριν και η Βάσο έτσι πώς το βίωσε όλο αυτό, με την οποία φαντάζομαι γνωρίζεστε, μιας και είχαν και σχέση τα παιδιά τόσο καιρό. Πες μας λίγο εσύ πώς την παρακολούθησες όλη αυτή τη σχέση, τα δικά σου συναισθήματα. Εγώ έμεινα απ' έξω από αυτή τη σχέση, Σύση. Ποτέ δεν μπλέκομαι στα προσωπικά του αδερφού μου. Το είχα πει και τότε στον Κωνσταντίνο. Δεν θα το έκανα τώρα και δεν θα το κάνω ποτέ. Η σχέση αυτή ήταν δική τους, τελείωσε πριν μπουν μέσα. Ήρθανε κοντά λόγω συνθήκων στις καταστάσεις που βρίσκονταν. Λογικό, το ίδιο θα έκανα αν είχα απέναντί μου έναν άνθρωπο που τον γνώριζα και πόσο μάλλον αν είχα και σχέση μαζί του. Τώρα, το τι θα συμβεί βγαίνοντας από το παιχνίδι, μόνο τα παιδιά το ξέρουν. Δεν θα εμπλακώ ποτέ και δεν θα εκφράσω και την γνώμη μου, αν θες, σε αυτό το κομμάτι. Μου αρέσει πάρα πολύ η απάντηση που δίνεις, Μίνα μου. Πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ. Το θεωρώ πολύ σωστή. Για τα σχόλια που ακούγονται απέναντι σε αυτή τη σχέση, τι έχεις να απαντήσεις, είτε αν είναι ζευγάρι, αλλά είτε και το ότι μπορεί να τη χρησιμοποίησαν αυτή τη σχέση μέσα στο παιχνίδι για τη δημοφιλία τους. Νομίζω δεν αφορά κανέναν. Είναι καθαρά δικό τους θέμα. Νομίζω ότι κανένας μας δεν έχει το δικαίωμα να εκφράζει άποψη για τη σχέση κάποιου τρίτου. Μίνα, επειδή ο Σάκης θεωρώ ότι είναι από τους πιο δυνατούς παίκτες, αν όχι ο πιο δυνατός, και η δικαίωση βρίσκεται στον ημιτελικό και στον τελικό, ενδεχομένως, αν προκριθεί. Όμως, παρόλα αυτά, έχουν ακουστεί πάρα πολλά σε σχέση με την προσωπικότητά του. Ποιο είναι αυτό εσένα που σε πείραξε περισσότερο από όλα αυτά που άκουσες και ήθελες να το σχολιάσεις και να το ανατρέψεις? Υπάρχει κάτι, ας πούμε, που θεωρείς ότι ήταν πολύ κόντρα στο χαρακτήρα του αδερφού σου? Θα σου πω, ήταν το γεγονός όταν μπήκε ο Σάκης μέσα που έκανε ένα έντονο ξέσπασμα, γιατί από εκεί και πέρα δεν τον είδαμε το Σάκη να ξεσπάει πουθενά. Αλλά θεωρώ ότι για να φτάσει στο σημείο αυτό, γιατί ο Σάκης δεν ήταν αυτό που είδαμε εκείνη τη στιγμή, ο Σάκης είναι αυτό που είδαμε όλον τον υπόλοιπο καιρό μέχρι τώρα. Ένας ήπιος άνθρωπος, ένας χαρούμενος άνθρωπος. Το ξέσπασμα εννοείς με τον καφετζή. Ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Θεωρώ λοιπόν τότε ότι είχε φτάσει στα όρια του, ότι ήταν επαναλαμβανόμενο αυτό το πράγμα που λεγότανε, οπότε κάποια στιγμή και αυτός έφτασε στα όρια του και έβαλε, αν θες, το δικό του stop. Το οποίο το θεωρώ και απόλυτα φυσιολογικό. Νομίζω ότι ο καθένας μας δεν θα ήθελε να ανακυκλώνονται συνέχεια πράγματα όταν δεν ισχύουν κιόλας, έτσι. Γιατί συνήθως τέτοια ξεσπάσματα κάνουμε όταν κάτι λέγεται και δεν ισχύει για το χαρακτήρα μας. Οπότε θεωρώ ότι τότε έβαλε τα όρια του για μένα και αν θες και καλά έκανε. Από εκεί και πέρα όμως είδαμε έναν Σάκη όπως είναι στην έξω του ζωή. Χαρούμενο, δοτικό, ευγενικό, προστατευτικό, της προσφοράς, γιατί βοηθούσε πάρα πολύ σε όλους τους τομείς εκεί πέρα. Έβλεπα τον αδερφό μου. Έβλεπα τον αδερφό μου και αυτό με κάνει πολύ πολύ χαρούμενη. Υπάρχουν πράγματα που ανυπομονείς να του πεις. Είδαμε και για πολλούς παίκτες ότι η οικογένειά τους είχε μαζέψει υλικό και τους είχε παρουσιάσει το υλικό αυτό, τι υπόθηκε στις εκπομπές για εκείνους, τι γράφτηκε. Εσύ τι θα ήθελες να του μεταφέρεις? Όχι, ανυπομονώ να μου πει εκείνος τις στιγμές που έζησε εκεί η Σύση. Πραγματικά δεν θέλω να του μεταφέρω τίποτα από εδώ. Θέλω να μου πει εκείνος όλες τις στιγμές που έζησε, τα έπαθλα που πήγε, τις εικόνες που είδε. Αυτό θέλω πραγματικά να μου πει. Σου είπε, όλα τα άλλα δεν είναι ανάγκη να του τα μεταφέρω εγώ. Νομίζω θα τα δει και μόνος του στην καθημερινότητά του από εδώ και πέρα. Σας μετέφερε καθόλου τι είναι, πώς θέλει να τον βρει η επόμενη μέρα μετά το Survivor? Δηλαδή, τι ανυπομονεί να κάνει, τι θέλει να κάνει?
Όχι, δεν μας μετέφερε κάτι τέτοιο. Θέλει σίγουρα το φαγητό της μαμάς. Το δήλωσε. Έδωσε εντολή στη μαμά. Μαμά, βάλε κατσαρόλα. Βέβαια, εκεί του βάλε λίγο φρένο και λέω: πρώτα θα μας μαγειρέψεις εσύ το φακόρι, λέω το καταπληκτικό που κάνει. Γιατί έτσι μου είπανε. Τώρα που το έμαθες. Εννοείται. Και μετά από τη μανούλα, ό,τι θέλει. Τα κορίτσια σου που τον βλέπανε κάθε βράδυ, τι λέγανε άραγε το θείο τους. Πώς αντιδρούσανε. Στην αρχή ήταν λίγο περίεργα. Δεν ήθελα να το εκφράσουν. Είχε πει και ο Σάκης ότι κορίτσια, εγώ πάω εκεί, θα με βλέπετε, αλλά πρέπει να είμαστε χαμηλών τόνων. Δεν το λέμε, δεν το διαφημίζουμε. Δεν μας απασχολεί αυτό να πούμε ότι ο θείος μας είναι εκεί. Όταν όμως πέρασε ο καιρός λίγο και μάθαν όλοι πλέον ότι ο Σάκης είναι ο θείος τους κτλ., είχε ξεσηκωθεί όλο το σχολείο. Ήταν πολύ χαρούμενες για εκείνον, πολύ περήφανες. Οπότε κάθε μέρα, ξέρεις, τα διαλύματα είχαν τα του survivor. Θα πάτε όλοι μαζί το βράδυ, θα είναι και οι μικρές. Εννοείται, κερκίδα. Εννοείται. Μην το βλέπεις, Νίκη, τι το Σάκη, αν προκριθεί σήμερα. Κωνσταντίνα, θα σου πω, τελευταία φορά που σε είδα σου είπα ότι δεν ξέρω, θα ήθελα πάρα πολύ. Με αυτό όμως που εισπράττω από τον κόσμο τον τελευταίο καιρό, νομίζω ότι θα μπορούσε. Έχει αρκετά μεγάλο ποσοστό και θα μπορούσε να είναι ο νικητής. Και να σου πω και κάτι, αν θες. Το Survivor είναι καθαρά επιβίωση. Αν δω τα στατιστικά του Σάκη μέχρι τώρα και σταθώ σε αυτά, θα πω ότι σίγουρα θα έπρεπε να είναι ο νικητής. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Επειδή μετράνε και άλλα πράγματα, τα οποία ο κόσμος μπορεί και να τα έχει δει, μπορεί όμως και όχι. Δεν θα σου πω ότι 100% είμαι σίγουρη. Θεωρώ όμως ότι έχει ένα μεγάλο ποσοστό να είναι ο νικητής. Γιατί όχι. Μάλιστα. Θα το δούμε λοιπόν σήμερα το βράδυ. Για μένα για σένα είναι ήδη, το φαντάζομαι. Ο αδερφός μου ήταν πάντα νικητής για μένα για ό,τι έχει κάνει μέχρι εδώ. Ακόμη και μέσα από τις ήττες του ήταν νικητής για μένα. Γιατί κάθε ήττα σε φέρνει πιο κοντά στη νίκη, γιατί μαθαίνεις από τα λάθη σου και προοδεύεις και γίνεσαι καλύτερος. Και για μένα αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό. Το πώς τις διαχειρίζεσαι και πώς προχωράς μπροστά. Και ο Σάκης μου απέδειξε ότι μπορεί να διαχειριστεί πολύ καλά και αυτό το κομμάτι της ήττας. Μίνα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε εγώ πραγματικά την καλή επιτυχία στο Σάκη και να περάσει το όμορφα σήμερα το βράδυ. Θα χαιρόμουν πολύ να είστε εκεί. Δυστυχώς τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα λόγω του COVID. Θα μας βρεις μια πρόσκληση, Μίνα, τόσα έχουμε κάνει είναι για σένα. Είναι ήδη εκεί ο Οδυσσέας. Ό,τι χρειαστείς, εκεί θα... Εγώ εσάς θέλω να έρθετε εκεί, να το χαρούμε όλοι μαζί. Ωραία, πρόσκληση θέλουμε. Θα σε πάρω, Κωνσταντίνε. Πάρε ένα σνακ μαζί σου, γιατί δεν είναι μικρή βραδιά, να ξέρεις. Πάρε ένα σνακ. Το ξέρω. Να περάσετε ωραία, Μινάκο μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Bye, bye. Γεια σας. Τι γλυκό πλάσμα. Λοιπόν, και περνάμε τώρα στον νικητή του πόλη για την ώρα. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Έχει προβάδισμα η αλήθεια. Ο Ηλίας αυτή τη στιγμή 1%. Στο δικό μας πόλη για 1% Νίκο μου. Είναι νικητής. Είναι νικητής του πόλη του Έλα Χαμογέλα. Καλημέρα, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Καλημέρα, τι κάνετε. Τι κάνεις, Νίκος Κοσκινάς, φίλος του Ηλία και της Ελένης, από ό,τι καταλαβαίνω. Έκανε έτσι, Ελένη, με το που εμφανίστηκε. Γεια σου, φιλαράκι μου. Τι κάνεις, για πες λίγο, πώς βλέπεις τον Ηλία. Τον βλέπω, αρχικά δεν τον έχω δει καθόλου, η αλήθεια είναι, δυστυχώς. Ναι, εντάξει, εννοώ στο παιχνίδι. Μπορούσε μόνο η οικογένεια να πάει, τώρα πώς τον βλέπω μεταφορικά, μπορώ να πω ότι τον βλέπω μια χαρά. Όλους τους βλέπω μια χαρά. Τελειώνει αυτό το ταξίδι, το μεγάλο, το όμορφο κτλ. Ευχόμαστε να είναι όλοι καλά πρώτα απ' όλα στην υγεία τους, γιατί είναι πολύ σημαντικό, παιδιά. Ήταν σχεδόν 6 μήνες τώρα, Μαριαλένα, 5 ο Ηλίας κτλ. Είναι λίγο κουραστικό έτσι μετά από κάποια στιγμή, δεν το συζητώ. Από εκεί και πέρα ο Ηλίας είναι ένας τύπος ο οποίος είναι τόσο δυναμικός και τόσο πάμε και θα τα καταφέρουμε, οπότε δεν έχω καμία αμφιβολία για τίποτα. Στις καρδιές μας είναι νικητής. Σύση, σε πρόλαβα. Είναι στις καρδιές μας νικητής σίγουρα. Τώρα τι θα πει ο κόσμος, ό,τι και να πει. Εμάς μας απασχολεί που ο Ηλίας είναι πίσω και είναι υγιής. Νομίζω όλοι οι γονείς και όλοι οι φίλοι. Νίκο, εγώ ξέρω ότι επειδή έχετε επικοινωνία με τη μαμά του όλο αυτό το διάστημα και είχατε και ένα κοινό group που βλέπατε μαζί το παιχνίδι κτλ. Και με την κοπέλα του φυσικά, αλλά επειδή με την μαμά του επικοινωνήσατε και η μαμά του τον είδε. Τι σας είπε, πώς τον είδε, τι είπανε. Τον είδε πάρα πολύ καλά. Με τη Βάσια γενικότερα, επειδή με τον Ηλία έχουμε μεγαλώσει μαζί, είμαστε από 2 χρονών μαζί. Όπως καταλαβαίνετε, οι γονείς του είναι δεύτεροι γονείς μου, όπως και το Βασίλη που επίσης τον ξέρει η Ελένη. Είμαστε μια τριπλέτα φωτιά.
που έχουμε μεγαλώσει όλοι μαζί και οι γονείς μας είναι γονείς ολονών κτλ. Οπότε με τη Βάση και τον Κώστα μιλάμε συνεχώς. Τον είδανε και ήταν καλά. Οπότε το σημαντικότερο ήταν αυτό. Ήταν πάρα πολύ καλά και ήταν χαρούμενος. Νίκο, οπότε, εσύ στιγμές έτσι πιο συναισθηματικές που είχε ο Ηλίας, μοιράστηκε και σε κάποια από τα τελευταία επεισόδια την εμπειρία όλη αυτή που έζησε, που αφού είστε από πολύ μικρή μαζί, φαντάζομαι ότι το πέρασες και εσύ μαζί του. Έτσι δεν είναι? Πώς ήταν λοιπόν να τον βλέπεις, να λυγίζει, να κλαίει, άλλες φορές να στεναχωριέται? Είναι ένας άνθρωπος που εκφράζεται πάρα πολύ έντονα και αυτό έχει σχολιαστεί ανάμεικτα. Εγώ και η Ελένη, ας πούμε, ήμασταν πολύ συγκινημένες και υποστηρικτικές απέναντι σε αυτό. Οι άλλοι δύο που έχουμε εδώ στην παρέα μας ήταν λίγο εντάξει, πάλι κλαίει ο Ηλίας, πάλι φωνάζει ο Ηλίας. Εσύ πώς το έλεγες να το ξέρεις? Εγώ σίγουρα στην καθημερινότητά του Ηλίας. Δεν είναι κλαψιάρης. Είναι γκρινιάρης, αλλά δεν είναι τόσο κλαψιάρης. Δηλαδή με την έννοια ότι είναι σπάνια τα φαινόμενα. Απλά οι στιγμές και η κατάσταση εκεί είναι τελείως διαφορετική από αυτό που αντιμετωπίζουμε στην πραγματικότητα. Άρα λοιπόν μιλάμε για τελείως διαφορετικές συνθήκες. Τώρα από εκεί και πέρα σίγουρα στεναχωριόμουν και εγώ όταν τον έβλεπα, αλλά ήξερα μετά από κάποια στιγμή ότι θα τελειώσει το παιχνίδι. Όντως και μετά άλλαξε το πέρας του παιχνιδιού όλα θα είναι γάμο. Όντως άλλαξε η κοσμοθεωρία του και η αντίληψη και η προσέγγιση του στη ζωή σε σχέση με το ατύχημα, μιας και τον γνώριζες από πριν? Προφανώς. Ενώ όταν φτάνεις τόσο κοντά. Και δεν μου αρέσει τώρα να έχουμε έτσι λίγο λυπητερή συζήτηση, αλλά όταν φτάνεις τόσο κοντά, σίγουρα σ' αλλάζει. Εντάξει. Ενώ πολλοί κόσμοι έχει περάσει αντίστοιχα πράγματα, σίγουρα τον έχουν αλλάξει, τον έχουν κάνει πιο δυνατό. Αυτό είναι δεδομένο, αλλά μη σταθούμε εκεί. Όχι, και έτσι και αλλιώς αισιόδοξο είναι η συνέχεια και το τέλος της ιστορίας αυτής που πέρασε, οπότε γι' αυτό και δεν είναι λυπημένο το θέμα. Για μένα περνάει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Το μήνυμα του να σταθείς στα πόδια σου, να παλέψεις, να αλλάξεις τις ιεραρχίες της ζωής σου, να αλλάξεις αυτά που είναι σημαντικά. Και να επικεντρωθεί σε αυτό. Ναι. Απλά το λέω γιατί και η Ελένη μας έλεγε ότι ο λόγος που είναι έτσι τόσο εκφραστικός και τόσο θετικός, ενωτικός πολλές φορές, ή άλλες τον πιάνει το παράπονο, ότι είναι τόσο έντονες οι εκφράσεις του, έχει να κάνει πολύ με αυτό. Γι' αυτό σε ρώτησε. Άλλαξε το. Έχει να κάνει πάρα πολύ, αλλά να ξέρετε, ήταν ανέκαθεν ένα πολύ θετικό παιδί και με ένα χαμόγελο. Και εξακολουθεί και είναι. Απλά μετά το ατύχημα, αναγκαστικά, δεν μπορώ να πω αναγκαστικά, έβγαλε πλέον 100% έξω όλη αυτή τη θετικότητα. Βλέπει τον κόσμο πολύ πιο όμορφο από ό,τι μπορεί να τη βλέπει κάποιος άλλος. Και προσπαθεί να το περάσει κιόλας αυτό. Νίκο, επειδή είναι εν δυνάμει νικητής, δηλαδή έχει ένα ποσοστό μεγάλο για να είναι ο νικητής, θα πάρει το έπαθλο. Ξέρουμε, η μεγάλη του αγάπη είναι η μουσική. Ξέρεις αν έχει κάποιο όνειρο σχετικά με αυτό το έπαθλο, αν έχει κάποιο όνειρο, κάποιο πρόγραμμα σε σχέση τι θα μπορούσε να κάνει με αυτά τα λεφτά? Δεν νομίζω να έχει σκεφτεί ούτε ένα 100% Ηλίας ότι τα λεφτά αυτά θα χρησιμοποιηθούν για το κομμάτι της μουσικής. Το κομμάτι της μουσικής είναι καθαρά το επαγγελματικό του κομμάτι, που εύχομαι και φαντάζομαι εύχεται και ο ίδιος να πάει πολύ καλύτερα το επόμενο διάστημα και τα επόμενα χρόνια, γιατί με αυτό θέλει να ασχοληθεί. Από εκεί και πέρα, το χρηματικό ποσό είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε σχολιάσει και καθόλου, ούτε σε φιλικό ούτε σε οικογενειακό επίπεδο. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να είναι καλά ο Ηλίας και να είναι νικητής στην καρδιά μας, που είναι ούτως ή άλλως, αλλά και να είναι νικητής γενικότερα ανεξαρτήτως του επάθλου. Γιατί αυτό θέλουμε εμείς. Δηλαδή, το έπαθλο δεν είναι κάτι που σκεφτόμαστε αυτή τη στιγμή. Και έδειξε και ο ίδιος, νομίζω, ότι δεν είναι εκεί η προτεραιότητά του. Είναι πολύ εσωτερική νίκη που θέλει να κατακτήσει ο Ηλίας. Νίκο, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είσαι το βράδυ εκεί. Εγώ ευχαριστώ. Θα είμαι, εννοείται. Μαζί με την Αλεξάνδρα. Θα είναι εκεί το κορίτσι. Εννοείται και με την Αλεξάνδρα μαζί, ναι. Και με την Αλεξάνδρα και με τους γονείς του. Με την Αλεξάνδρα και με τους γονείς του, οι οποίοι ούτε γονείς ούτε Αλεξάνδρα έχουν βγει για συνεντεύξεις, επειδή είναι κάτι το έχω συζητήσει με διάφορους που έτσι μπορεί να επικοινωνούν μαζί μου κτλ. Ήταν η δικιά τους επιλογή, γιατί δεν θέλανε να εκτεθούν ή ούτε να πάρουν δημοσιότητα, ούτε να δώσουν κάποιο αντών στον Ηλία με αυτή την έννοια. Και εμείς βγαίνουμε σαν φίλοι, τον αγαπάμε, φυσικά. Το στηρίζουμε. Εννοείται. Φυσικά. Νίκο, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία για τον Ηλία σήμερα. Φιλιά πολλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια. Και πάμε να ολοκληρώσουμε την τετραπλέτα πια με τον Δημήτρη Στρέπκο, φίλο του Κόρο, που θα είναι και εκείνος, φαντάζομαι, σήμερα το βράδυ εκεί, στο Γαλάτσι.
Α, μας έπεσε η γραμμούλα. Μπορούμε να δούμε μέχρι τότε το poll, να δούμε πώς πάει η διαδικασία αυτή, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ανατράπηκε λίγο, ο Σάκης πέρασε μπροστά, αλλά παίζεται ανάμεσά τους, παιδιά, αυτή τη στιγμή το παιχνίδι, ε. Μου κάνει εντύπωση το χαμηλό ποσοστό του κόρο, αν με ρωτάτε. Αναμενόμενο δεν είναι όμως, δεν το λέγανε από την αρχή. Εδώ και πολύ καιρό δεν λέγανε. Γιατί τώρα είναι να κάνει σε τρεις άντρες οι οποίοι. Εντάξει, θα ήταν ωραίο παιδιά να βγει και μια γυναίκα όμως κάποια στιγμή. Έχει βγει πριν. Ιδαλάκα. Πρόπερση. Α, ναι. Τέλος πάντων, ναι. Τέλος πάντων, εγώ τη Μαριαλένα. Η Μαριαλένα δεν ψηφίζω. Γυναική αλληλεγγύη. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον Δημήτρη. Δημήτρη, σε έχουμε τώρα. Όλα καλά. Το βρήκαμε. Μια χαρά, με ακούτε. Δημήτρη μου, τι κάνεις. Καλά, εσύ σου. Μια χαρά. Καλά, καλά. Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω ξανά. Γνωριζόμαστε και με τον Δημήτρη προσωπικά πολλά χρόνια. Κάτι αιώνες. Τι κάνεις. Για πες μου λίγο, πώς τον βλέπεις τον κόρο. Μια χαρά. Όπως είναι πάντα ο κόρο. Μια χαρά είναι το παιδί μας. Πιστεύεις. Θα το δω και το απόγευμα, θα πάω και στο event, οπότε τέλεια. Θα είσαι δηλαδή εκεί, ε. Ναι, ναι, θα πάω. Έχεις μιλήσει καθόλου με την οικογένειά του, με την κοπέλα του, ποια είναι έτσι η ψυχολογία. Με τι να μιλάω, συνέχεια, ναι, θα βρεθούμε 6,5 ώρα να πάμε εκεί. Τι σου λένε, μίλησες με κανένα που τον έχει συναντήσει. Εντάξει, η μαμά και ο μπαμπάς είναι όλοι χαρούμενοι, λογικό είναι, εντάξει, τελείωσε το πράγμα, λογικό είναι, εντάξει, τόσους μήνες. Είχε γίνει σαν το Lost, τον είχαμε χάσει. Ναι, αυτό είναι αλήθεια και όταν είχε μιλήσει και με την κοπέλα του, νομίζω και ο ίδιος είχε έτσι εκφράσει. Την αγωνία του που δεν την έχει δει ότι τον είχα δει πριν 3 μέρες που πήγε το Survivor και αυτό ήταν Δεκέμβριος. Άσαμε Ιούλιο, σε παιδιά, εντάξει. Δημήτρη, είναι φοβερό. Υπόθηκε ότι μπορεί να παντρευτεί τώρα με το που βγει από το παιχνίδι και να κάνει πρόταση γάμου στην κοπέλα του. Εσύ τι πιστεύεις είναι ένα πιθανό σενάριο αυτό. Κοίτα, αλλά εντάξει, την έβαινα. Ξέρεις, όλα αυτά το παιχνίδι είναι έντονο και μπορεί να σου βγάλει πολλά συναισθήματα. Ότι την αγαπάει, τη λατρεύει. Από εκεί και πέρα δεν ξέρει τώρα για γάμου, μην υποτρέφουμε. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνετε, Δημήτρη, τι έχεις οργανώσει μετά, κάνα ταξιδάκι, καμιά εκδρομή. Δεν χρειάζεται να οργανώσω εγώ, οργανώνει η Τίνα, να περάσουν καλά τα παιδιά και τη, ξέρεις, είναι το αυτόχρονο ζευγάρι και στους 6 μήνες λείπει. Ας περάσει καλά με την Τίνα και εμείς περιμένουμε. Θεωρείς, από το χαρακτήρα του, έχουν κάποια πράγματα λίγο αλλοιωθεί σε σχέση με τη γνώμη του κοινού, όχι με τον ίδιο, αν το κοινό έχει... παρεμηνεύσει ή παρεξηγήσει κάποια στιγμή. Τον έχει παρεμηνεύσει λίγο. Τον έχει παρεμηνεύσει. Όπως. Γιατί είναι ένα πολύ γνήσιο παιδί, είναι real. Και νομίζω ότι εντάξει, ίσως κάποιες φορές ήταν και λίγο αντιτηλεοπτικό, ξέρεις. Το να είσαι πραγματικός πολλές φορές. Δημήτρη, πιστεύεις ότι μπορεί να ανατρέψει τα προγνωστικά και να είναι αυτός που θα πάει στο τελικό. Κοιτάξτε, δεν ξέρω. Αλλά ξέρεις πολύ καλά ότι η τηλεόραση είναι ένα προϊόν. Το ολυμπιακό προϊόν που βλέπω ότι τρέχει πιο πολύ είναι ο Σάκης. Οπότε, I think Σάκης μπορεί. Εγώ θέλω να νίκησε ο Γιώργος, αλλά έτσι. Μάλιστα. Θα το δούμε το βράδυ, λοιπόν, Δημήτρη μου. Εγώ να σου πω κάτι. Όλοι νομίζω ότι είναι νικητές, όλα τα παιδιά είναι νικητές, γιατί έχουν πάρει τεράστιο publicity, έχουν εμφανεί πολύ μπροστά. Οπότε, όλοι είναι winner. Δεν υπάρχει θέμα. Ειδικά αυτοί που φτάσανε μέχρι το τέλος. Αυτοί που οι 4 που είναι σήμερα εκεί είναι σίγουρα νικητές. Είναι δεδομένο. Είναι survivors, κάναν κάτι πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο ψυχοσωματικά. Και μπράβο τους. Μπράβο, συγχαρητήρια, όλοι ειλικρινά. Σωστά. Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να περάσετε όμορφα το βράδυ. Καλή συνέχεια. Bye. Λοιπόν, θέλουμε όμως και έναν παίκτη που πέρασε και τους έζησε από κοντά. Γι' αυτό είναι στην παρέα μας ο Κώστας Παπαδόπουλος να μας δώσει τα δικά του προγνωστικά. Τον έχουμε φιλοξενήσει και στην παρέα μας, αυτό το γλυκό παιδί. Τι κάνεις, Κώστα μου, καλημέρα. Καλημέρα, Στίχη μου. Καλά είμαι. Εσύ πώς είσαι? Δείξτε μας λίγο, ρε παιδιά, και το poll να δούμε πού είμαστε αυτή τη στιγμή. Να μας πει και ο Κώστας τη γνώμη του. Αυτή τη στιγμή προηγείται ο Σάκης για 1%, άμα βλέπω καλά, γιατί ήταν γεράματα. Για 2%. Η Μαριαλένα είναι 6%, ο Ηλίας το 42% και ο Κώρος το 8%. Για πες, Κώστα. Ποια είναι η άποψή μου? Ναι. Η άποψή μου είναι ότι ο μικρός τελικός είναι σήμερα. Σήμερα όποιος αποχωρήσει θα καθορίσει και τον νικητή αύριο. Δηλαδή. Γιατί? Δηλαδή, θέλω να πω με αυτό. Ότι εγώ θεωρώ τι βλέπω. Σήμερα μάλλον θα πει ο φίλος μου ο Κώρο. Αλλά φεύγοντας ο Κώρο, θα δυναμώσει ο Ηλίας ο Μπόχρον. Επειδή θα είναι δύο λίγες. Δεν θέλω να ανοίξω τα μάτια, γιατί δεν ξέρω που έχει σταματήσει, συνεχίζεται ακόμα, το τι γίνεται ακριβώς. Αντίστοιχα όμως και η Μαριαλένα Τοσάκη.
Όχι, έχει μια βάση αυτό που λέει. Ναι, αν φύγει η Μαργιαλένα και ο κόρο. Ναι, άμα φύγει η Μαργιαλένα και μείνει ο κόρο και μείνει Σάκης Ηλίας κόρο, ίσως ναι, έχει το βάση ο Σάκης. Αυτό ακριβώς θα γίνει. Και 2-1 μετά. Μπράβο, θα μοιραστούν κοστί μου. Θα μοιραστούν, ναι, αυτό ακριβώς. Ο κόσμος κοστί μου, αλλά εσύ. Κωνσταντίνε μου, εσύ που το έχει ζήσει αυτό όλο, έχει φτάσει σε αυτή τη φάση που θα, ζήσουμε εμείς σήμερα. Και το καταλαβαίνεις πώς είναι να είσαι ένα βήμα πριν τον ημιτελικό. Όχι, έχει συμβεί και σε άλλες χρονιές αυτό. Δηλαδή, αυτός που είναι αυτόνομος και είναι μόνος του, συνήθως ο κόσμος αυτόν ψηφίζει. Αυτός που έχει έτσι ακριβώς, γιατί κάποιον, ναι, μοιράζονται οι ψήφοι. Έτσι ακριβώς. Γιατί εκεί εγώ πιστεύω ότι θα χάσει ο Σάκης και θα κερδίσει ο Μπόγδανος αύριο. Ο μεγάλος νικητής, εγώ πιστεύω, θα είναι ο Ηλίας Μπόγδανος. Γιατί δυστυχώς θα φύγει ο κόρονας, ελληνικός survivor, θα φύγει σήμερα. Η άποψή μου είναι αυτή όμως. Και οι ψήφοι του Σάκη θα μοιραστούν με τη Μαργιαλένα και θα είναι ο κεντρικός νικητής. Αφού δύο παίκτες δεν θα φύγουν, βρε παιδιά, σήμερα. Σήμερα είναι δύο φεύγουν. Δύο φεύγουν, Κώστα. Δύο θα φύγουν. Και θα μείνουν δύο. Αχα. Αν βασιστούμε στο δικό μας poll που δείχνει ότι θα φύγει η Μαργιαλένα και ο κόρο, αυτό έλεγα πριν, θεωρώ ότι θα πάνε, αν φύγει η Μαργιαλένα, εικάζουμε, στον Σάκη η ψήφη της και του κόρο στον Ηλία, κάπως έτσι. Άμα δεις όμως ότι η Μαργιαλένα είχε 9% πριν λίγο που τη είδαμε και είχε 11% ο κόρο, θα δυναμώσει δηλαδή ο Ηλίας. Τώρα έχει καταλαβαίνεις 6, πώς το λέω. Και 9. Θα δούμε, ναι. Είναι λίγο, αλλά έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Δεν είναι απόλυτο, γιατί δεν καθορίζεται από τους σημερινούς ψήφους ο νικητής. Και πίστε, θα ξαναγίνει ψηφοφορία για τον τελικό. Νιώθω ότι όποιος ψηφίσει τη Μαργιαλένα δεν είναι απαραίτητο θα ψηφίσει για το Σάκη. Και εγώ νομίζω ότι δεν είναι. Έχω την εντύπωση. Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος που ψηφίζει Μαργιαλένα ψηφίζει ζευγάρι. Δεν ψηφίζουν σαν ζευγάρι, δηλαδή. Δεν ξέρω. Θα ψηφίζουν σαν ζευγάρι. Μπορεί. Δεν ξέρω. Ναι, δεν ξέρω. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που έβαλε στο τραπέζι πάντως, Κώστα. Το ακούμε. Το έχει και το κοινό, θεωρώ, στο μυαλό του. Εσύ θα πας το βράδυ, φαντάζομαι. Οπωσδήποτε. Με την οικογένειά μου, με τα παιδάκια μου. Με τους φίλους μου. Πρόσκληση για μένα, έχεις, Κώστα. Αμάν, μωρέ. Κωστή μου, πες μου, δεν έχεις πρόσκληση. Γιατί δεν θα έπρεπε να μου κάνεις μία. Ο αγαπημένος σου παίκτης σου. Αυτό είναι αλήθεια. Θα σε πάρω τηλέφωνο, μάτσα. Άμα δεν έχει πρόσκληση, θα το κανονίσουμε αμέσω. Πάρε τηλέφωνο, Κώστα. Εδώ όταν είμαστε με το πανόραμα, με το σεφάρο πήγαμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σα αγαπάω πολύ. Κωστή μου, σ' αγαπώ. Γεια σα, εσύ. Εγώ, Κώστα. Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά. Bye. Ήτανε φαν σου, μεγάλο. Κι εγώ του Κώστα όμω. Είναι αμοιβαίο. Να κάνετε παρέα, να κάνετε παρέα. Μόλι γυρίσουμε, ξανασυνδεόμαστε με το γαλάτι να δούμε τι γίνεται εκεί. Στρέψαμε και συνεχίζεται η ψηφοφορία για το Survivor. Να δούμε πού είμαστε στο δικό μας poll, στο poll του Έλα Χαμογέλα. Ποιος τελικά είναι ο νικητής των δικών μας τηλεθεατών. Είναι ο Σάκης προηγείται για την ώρα. Κατά πόσο ένα. 1%. Ψήφο-ψήφο πάει, παιδιά, το παιχνίδι, έτσι, στο δικό μας poll. Ναι. Ανάμεσα εντάξει, βέβαια, να σας πω κάτι. Ο κόσμος που ψηφίζει μπορεί να κοιμάται ακόμα. Έχει βγει το βράδυ, έχει πει τα ποτάκια του. Σε λίγο τσουκουτσούκου. Ενδεχομένως. Ναι, να κοιμούνται οι ψηφοφόροι του κόρο, για κάποιο λόγο. Λοιπόν, να δούμε λίγο τι γίνεται και στο γαλάτσι. Εκεί είναι ο Οδυσσέας μας. Οδυσσέας, συνεχίζονται οι προετοιμασίες για το μεγάλο ημιτελικό. Είμαστε εδώ στο ανοιχτό Άλσος Βέικου Σίσε, εδώ που χτυπά ο Παλμό Survivor, εδώ που σε λίγες ώρες θα διεξαχθεί ο τελικός τέταρτου κύκλου του δημοφιλέστατου παιχνιδιού επιβίωσης. Είναι γεγονός ότι από τη στιγμή που κάνουμε την πρώτη σύνδεσή μας στην εκπομπή, έχει ξεκινήσει και έχετε κόσμος. Απλός κόσμος, ο οποίος θέλει με το κινητό του να βγάλει μια φωτογραφία από το σημείο, με το κινητό του ενδεχομένως να εντοπίσει και να αποθανατήσει την άφιξη των παικτών, τόσο των τεσσάρων φιναλίστ, όσο και των παικτών που θα έρθουν εδώ για να στηρίξουν τους συμπαίκτες τους, τους ανθρώπους που θέλουν να δουν να φτάνουν αύριο τη Δευτέρα στο μεγάλο τελικό. Μάλιστα. Να πούμε επίσης το εξής, ότι ακριβώς από πίσω από τα πλάνα που δείχνουμε με τη φωνήθεια εδώ των τεχνικών μας, είναι το μεγάλο καμαρίνιο όπου κάτω από άκρα μυστικότητα θα έρθουν σε λίγη ώρα από τώρα οι τέσσερις φιναλίστ. Σιγά σιγά θα αρχίσουν να καταφθάνει και ο κόσμος, σιγά σιγά
Και γιατί θα αρχίσει να καταφθάνει τόσο νωρίς η ίση, γιατί πρέπει να γίνουν οι τυπικοί έλεγχοι. Σωστά, σωστά. Τα τυπικά rapid test για τους ανθρώπους που ενδεχομένως δεν είναι εμβολιασμένοι, για τους ανθρώπους που έχουν ήδη εμβολιαστεί και θέλουν να έρθουν εδώ ζωντανά να παρακολουθήσουν το μεγάλο ημιτελικό. Επίσης, αξίζει να πούμε το εξής. Σε επικοινωνία που είχαμε με το στενό οικογενειακό κύκλο της Μαργιαλένας, μας ενημέρωσαν ότι είναι πολύ αγχωμένοι για το απόψινο αποτέλεσμα η μητέρα της, κυρία Γεωργία. Είναι ιδιαίτερα εγχωμένη. Βέβαια, έχει δει προχθές Παρασκευή, συγγνώμη, την κόρη της από κοντά. Αλλά ωστόσο θέλει να δει αν εν τέλει η Μαργιαλένα θα κάνει check-in απόψε τη νύχτα και θα πάει στο μεγάλο τελικό. Για να δούμε λοιπόν. Όλοι, φαντάζομαι, όλες οι οικογένειες έχουν τη δική τους αγωνία. Παραμένει στο σημείο σε περίπτωση που έρθουν να μπορέσεις να τους δεις. Και είμαστε σε επικοινωνία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και αλλάζουμε, παιδιά, λίγο. Φεύγουμε λίγο από το Survivor και πάμε σε μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη που έδωσε η Μέρη Χρονοπούλου στο Downtown και στη Βένια Καραγιάννη. Βεβαίως, μια γυναίκα, μια στάρ, ένας μύθος. Πραγματικά, οι τίτλοι που βγαίνουν από αυτή τη συνέντευξη έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί όταν την κοιτάς, έχεις δει τις ταινίες, έχεις διαβάσει συνεντεύξεις, δεν περιμένεις από μια τέτοια γυναίκα να πει ότι δεν πίστευα ότι είχα τεράστιο ταλέντο, δεν είχα τη στόφα τη στάρ. Δεν μου άρεσε εμφανισιακά στις ταινίες, δηλαδή βλέπεις ταινίες, βλέπεις μια γυναίκα με αυτοπεποίθηση, μια πολύ καλή ηθοποιό, όμως η ίδια το βίωνε τελείως διαφορετικά. Μια πολύ ωραία συνέντευξη, η οποία θέλω να σας πω ότι είναι μια γυναίκα που όταν αποφασίσει να δώσει μια συνέντευξη, τα λέει όλα και στα ράτα. Πάμε να το δούμε. Μεγάλωσα στο Κολωνάκι σε ένα σπίτι περίεργο, σαν το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα. Ήμασταν όλο γυναίκες, ήμουν καταπιεσμένη. Ως παιδί ζούσα κάτω από το καθεστώς απόλυτης βίας και τρόμου. Αρκετά μεγάλη πορεύτηκα μόνη μου. Πάτησα πόδι και είπα όχι του κερατά, θα προχωρήσω όπως θέλω εγώ. Παλιά η κοινωνία ήταν μητριαρχική. Μετά το γυρίσαμε στην πατριαρχία και δεν μας βγήκε σε καλό. Οι γυναίκες έχουν υποφέρει πάρα πολύ. Τις φοβούνται οι άντρες, γι' αυτό και τις βάζουν σε στενοπούς και τις υποβιβάζουν. Παντρεύεται ένας κύριος στα 60 με μια πιτσιρίκα, τεκνοποιεί και όλα σου λέει είναι λεβέντης και μάγκας. Αν το κάνει μια γυναίκα 50 ετών με ένα τριαντάρι, είναι τεκνατζού. Φοβερή αδικία. Εγώ ποτέ δεν έδωσα σημασία στη γνώμη των άλλων. Δεν μου άρεσα στις ταινίες εμφανισιακά. Είχα όμως το χαρακτήρα να με επιβάλλω. Το τσιφτετέλι που έπρεπε να χορέψω στο «Είμαι γυναίκα του γλεντιού» μου φάνηκε εξωπραγματικό με τις αστικές καταβολές που είχα. Πήρα ένα μπουκάλι πορτοκαλάδα, την έχισα, έβαλα μέσα κονιάκ χύμπα από το μπαρ και το κατέβασα. Έγινα ντέρλα. Έτσι βγήκε η σκηνή. Στο τρίτο musical λήθηκα εγώ, στο Γοργόνες και Μάγκες. Εκεί, ναι, μου άρεσα. Δεν πίστευα ότι είχα κανένα τεράστιο ταλέντο. Είμαι υποφερτή ηθοποιός, πασάμπλ. Δεν έχω τη στόφα τη στάρ. Δεν ήμουν το ιδεώδες του Ρωμιού. Αυτό που άλλαξε την καριέρα μου ήταν το μια κυρία στα μπουζούκια. Η επίχυση που είχε το κομμάτι του αγοριού απέναντι δεν έχει ξαναγίνει. Εμβληματικό άσμα. Είχα αυτοσχεδιάσει εκείνη την ώρα, δεν ήταν τίποτα χορογραφημένο. Ο τύπος αυτής της γυναίκας με σημάδεψε, ενώ δεν είμαι έτσι σαν γυναίκα. Απλώς είχα τους γενετικούς αδένες και την προσωπικότητα να επιβάλλω αυτόν τον τύπο. Εγώ ήμουν τελείως άλλος άνθρωπος, απολύτως πιο ευάλωτη και απολύτως πιο συναισθηματική. Είχα ανάγκη από το άγγιγμα της ψυχής και το άγγιγμα της καρδιάς. Αλλά δεν το έδειχνα. Το κράταγα για μένα. Οι έξυπνες γυναίκες το παίζουν χαζοβιόλες και εγώ δεν ήμουν τόσο έξυπνη. Οι άντρες αντιδρούσαν άσχημα απέναντί μου. Δεν το συγχωρούν οι μάγκες εύκολα το να είσαι σε ένα επάγγελμα προβολής. Εγώ κανονική γυναίκα ήμουν, αλλά δεν το καταλάβαιναν. Όταν η γυναίκα είναι πιο προβεβλημένη από έναν άντρα, το πληρώνει. Με ζήλευαν πολύ, λες και ήμουν η λουκριτή ευωργία, ενώ ήμουν απόλυτα πιστή. Έφαγα πολλά χρόνια με κάθε άντρα και μου έχουν επισυνάψει 500 σχέσεις που δεν υπήρξαν. Έμεινα 7 χρόνια μόνη μου από τα 35 μέχρι τα 42, εποχή που ήμουν στα ντουζένια μου. Είχα πάθει ένα σοκ από προηγούμενη σχέση και δεν ήθελα να συνυπάρχω με κανέναν. Δεν άντεχα στην ιδέα ότι θα με ακουμπήσει έστω και στα ακροδάχτυλά μου ένας άντρας. Μετά παντρεύτηκα τον άντρα μου που δεν ήταν πολύ ενοχλητικό σε αυτόν τον τομέα και με βόλευε πάρα πολύ. 2 χρόνια έμεινα παντρεμένη. Είχα έναν πολύ δυστυχισμένο γάμο, αλλά ένα πολύ ευτυχισμένο και βελούδινο διαζύγιο. Ζούσα πολύ άνετα, αλλά δεν έχω κάνει χρήματα. Όλα μου τα σπίτια τα έδωσα στο χαμόγελο του παιδιού. Δεν έχω τίποτα στο όνομά μου. Συχαίνω με την ιδέα από μια ηλικία και πάνω να έχει κανείς τίτλους ιδιοκτησίας. Η Ήλη και εγώ έχουμε γεννηθεί σε διαφορετικά φέουδα. Άσε που πιστεύω ότι χέρι που δίνει δεν μένει ποτέ άδειο. Δεν στερήθηκα, έζησα πλούσια και γεμάτα τα χρόνια μου. Ταξίδεψα πολύ, έζησα σε ωραία σπίτια, αντίθηκα με υψηλή ραπτική. Ό,τι ήθελα το έκανα. Είμαι ξέχυλη από εμπειρίες, αναμνήσεις, αισθήσεις, αισθήματα. 6 φορές πήγα να φύγω από τη ζωή. Όταν είχα το τροχαίο, σταμάτησα το θέατρο, έκανα μια αποτυχημένη εγχείρηση στη σπονδυλική στήλη. Μετά το ατύχημα, με πήγαν στο νοσοκομείο με ανακοπή. 9 μέρες με κατάγανε με μηχανήματα. Μετά κάηκα. Και πέρσι ήμουν σε βαρύ κόμμα. Δεν το πιστεύω πως συνήλθα. Πήγα πολλές φορές στο θάνατο και γύρισα. Ένας φίλος μου είπε ότι ο δημιουργός με άφησε να ζήσω για κάποιο λόγο.
Δεν ξέρω ποιος είναι. Ακόμα το ψάχνω. Τώρα, βλέπεις αυτό το πλάνο, βλέπεις αυτή τη γυναίκα και σου λέει εγώ... Δεν έχω τη στόφα της Σταρ. Ναι. Και επειδή μας έχουν μείνει όλες αυτές τις ταινίες που είχαν πολύ μεγάλη πρακτική επιτυχία και αυτή η ρόλη συγκεκριμένα, εγώ ας πούμε θα μείνω σε ένα ρόλο που δεν είναι το... Το ξέρει ο κόσμος, αλλά δεν έχει καταγραφεί τόσο έντονα στο DNA μας. Είναι το «Αίμα βάφτηκε κόκκινο» που ήταν και υποψήφιο για Όσκαρ. Μαζί με τον Κούρκουλο, τον Κατράκη, το... δηλαδή μια ταινία απίστευτη. Και εκεί δείχνει πόσο καλή ηθοποιός είναι. Και διαφωνώ με την ίδια που λέει ότι ήμουν μια απλή ηθοποιός. Και επειδή την έχω συναντήσει και από κοντά, είναι ένας άνθρωπος που είναι πολύ δοτικός και ένας άνθρωπος που δεν θα φοβηθεί να δώσει μια συνέντευξη. Και γι' αυτό νομίζω πήγε και μπροστά. Δεν φοβόταν τίποτα στη ζωή της. Εμένα μου κάνει και νομίζω ότι τις πραγματικές στάρ τις χαρακτηρίζει αυτή η ταπεινότητα που βλέπουμε τώρα στη Μέρη Χρονοπούλου. Γιατί όταν ακούς από μόνη της, όταν έχει ζήσει όλη αυτή τη δόξα, όταν αποθεώνεται ακόμα και σήμερα και την παραδέχονται τεράστιοι ηθοποιοί και παρακολουθούμε όλη την πορεία της και τη θαυμάζουμε και σου λέει ότι εντάξει, είμαι υποφερτή ηθοποιός ή δεν έχω τη στόφα της στάρ... Είναι πολύ εντυπωσιακό. Νομίζω ότι τελικά αυτό σε κάνει στάρ. Το να είσαι προσγειωμένος, το να έχεις ζήσει τόσο μεγάλες δόξεις και τόσο μεγάλες στιγμές και να μπορείς να διαχειριστείς και τα φώτα που ενδεχομένως σβήνουν μετά. Πέρασε πάρα πολύ δύσκολα με την υγεία της, βεβαίως. Και θέλω να σας πω, επειδή μίλησα και με τη Βένια που της έκανε τη συνέντευξη, μου είπε η Βένια ότι στη σημερινή εποχή δεν έχει συναντήσει τέτοιο επαγγελματισμό από καμία. Άλλη στάρ ή στάρ σε εισαγωγικά. Ήτανε απίστευτη επαγγελματίας. Δεν ήθελε να χαραμιστεί ούτε ένα ρούχο. Ήθελε να βγάλει όλες τις λήψεις. Σε αυτά που έπρεπε να μείνει όρθια, ήτανε όρθια. Ήτανε άψογη επαγγελματίας. Και τίποτα όλοι της λέγανε μήπως θες αυτό, μήπως θες εκείνο. Και εκείνη έλεγε δεν χρειάζομαι τίποτα, μόνο να κάνω τη δουλειά. Και αυτό νομίζω λέει πάρα πολλά. Εμένα πάντα ιδέας με αυτούς τους ηθοποιούς εκείνης της εποχής που μιλάμε για άλλα μεγέθη και για αναγνωρισιμότητα και επιτυχία που νομίζω ότι κανένας δεν τη βιώνει τώρα. Κανένας ηθοποιός σε εκείνο το μέγεθος. Και πόσο πολύ τη τύχησε τελικά και στην προσωπική της ζωή το ότι ήταν τόσο αναγνωρίσιμη και τόσο πετυχημένη σαν ηθοποιός. Και επίσης πόσο απενεχοποιημένα λέει κιόλας ότι έμεινα μόνη μου γιατί είχα μια πολύ δύσκολη σχέση. Έκανα έναν συμβατικό γάμο, αλλά είχα ένα ευτυχισμένο διαζύγιο. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο μου έκανε εντύπωση και δεν το έχω ξανακούσει ποτέ. Και το ότι έχει δώσει όλη της την ιδιοκτησία στο χαμόγελο του παιδιού. Και δεν έχει κρατήσει τίποτα για την ίδια. Δείχνει την ευαισθησία ενός ανθρώπου. Πραγματικά, πραγματικά. Μπράβο της. Και μπράβο και στη Βένια για τη συνέντευξη αυτή. Λοιπόν, προχωράμε στη θεματολογία μας και πηγαίνουμε στην Ναταλία μας, Ναταλία Ανδρικοπούλου, στην τελευταία έτσι, τηλεοπτική σύνδεση για αυτή τη σεζόν. Ναταλία μου, και με την ευκαιρία να σε ευχαριστήσουμε κιόλας για την παρουσία σου φέτος εδώ. Εγώ ευχαριστώ. Ήσουν πραγματικά γλυκύτατη, τόσο συνεργάσιμη, με αποκλειστικά πάρα πολύ δυνατά. Και ήμασταν πολύ τυχεροί που ήσουν μαζί μας. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία. Νομίζω δέσαμε καλά, γελάσαμε, περάσαμε ωραία. Που ήταν μια δύσκολη χρονιά για όλο τον κόσμο. Ελπίζω να δώσαμε και λίγο χαρά κι εμείς από εδώ. Να πάμε όμως κατευθείαν στις ειδήσεις μας. Έχουμε πολλά μαγειρικά reality του χρόνου. Είδαμε το trailer του Game of Chefs στον Αντένα. Θα βγει το Chef και στον Sky, οπότε θα γίνει η μάχη της κουτάλας που συνηθίζουμε να λέμε στα δημοσιογραφικά γραφεία. Πάμε κατευθείαν όμως στο μαγειρικό reality του Αντένα, το Game of Chefs. Ανακοινώθηκαν οι κριτές, που θα είναι ο Άγγελος Λάντος, ο Αντάμ Κοντοβάς και ο Βασίλης Μουρατίδης. Είναι κουμπάρος μου ο Βασίλης Μουρατίδης, θέλω να σου πω. Έχουμε φάει τα χέρια. Κι άλλο κουμπάρο. Κάθε Χριστούγεννα. Ναι, έχω βαφτίσει τον Ορφέα. Είναι ο βαφτισιμιός. Ωραία. Προφανώς. Ο Βασίλης λοιπόν είναι κουμπάρος μου. Είχε έρθει και στο... Και στο Έλα Χαμογέλα δεν είχε έρθει την πρώτη χρονιά. Ναι. Και στο Με στην Καλή Χαρά παλιά. Και έχει πάει ως guest chef στο MasterChef. Συμμετέχει πολλές φορές. Μπράβο, ακριβώς. Νομίζω και ο Αντάμ Κοντοβάς έχουν πάει και οι δύο ως guest chef στο MasterChef. Πάμε να δούμε λίγο το θέμα της παρουσίασης όμως, που εκκρεμεί ακόμα στον Αντένα. Έχουν πέσει κάποια πρόσωπα στο τραπέζι. Ένα από αυτά νομίζω αποτελεί έκπληξη. Είναι κάτι που δεν θα πάει εύκολα το μυαλό κάποιου. Πρόκειται για ένα πρόσωπο που δεν έχουμε συνηθίσει τέτοιο ρόλο. Προέρχεται από άλλο χώρο. Μάλιστα αυτή την περίοδο πρόσφατα το είχαμε δει στην κρατική τηλεόραση και θα συνεχίσουμε να το βλέπουμε στην κρατική τηλεόραση και του χρόνου με άλλη ιδιότητα. Είναι ηθοποιός και είναι η Τζένι Θεονά.
Η Τζένι Θεωνά, λοιπόν, φαίνεται ότι το τελευταίο διάστημα έχει κάνει ένα γκέλ για το πέρασμά της στο χώρο της παρουσίασης. Έκανε, παρουσίασε το πασχαλινό σόου στην ΕΡΤ, εκτάκτως, δηλαδή ήταν ένα σόου ειδικά για το Πάσχα, μαζί με τον Μελέτη Ηλία, και από τότε το όνομά της έχει αρχίσει και ακούγεται. Έκανε δοκιμαστικό και για τον Dot, να θυμίσω, στον Sky, που αναζητά παρουσιαστές. Και το όνομά της, λοιπόν, έχει πέσει στις συζητήσεις στον Αντένα για το Game of Chefs. Άρα είναι κάτι που και η ίδια ακούει η παρουσίαση, έτσι. Συγγνώμη, δεν το άκουσα. Είναι κάτι, λέω, που και η ίδια ακούει, την ενδιαφέρει να μπει να ασχοληθεί με την παρουσίαση. Έχω αντιληφθεί ότι την ενδιαφέρει, ναι. Γιατί έχει αποδεχθεί και άλλες τέτοιες προτάσεις και στο παρελθόν είχε παρουσιάσει πολιτιστική εκπομπή στην ΕΡΤ και πολύ παλαιότερα. Και μουσικές εκπομπές έχει κάνει και γενικότερα έχει χαρακτήρα πολύ ιδιαίτερο και ξεχωριστό για μια παρουσιάστρια. Και πολύ όμορφη φυσικά. Πολύ όμορφη. Και με ατάκα και με. Πάμε λίγο πιο γρήγορα όμως. Το άλλο πρόσωπο, η μία είναι η Τζένι Θεωνά, γιατί μου τα λέει η Μαρία. Έλα, πες η Μαρία κεφαλονίτης, το αυτή, τι σου λέει. Όλα μου τα λέει. Λοιπόν, η Τζένι Θεωνά είναι η μία υποψήφια. Θα δούμε αν θα καταλήξει, τι προτεραιότητα θα δώσει στην ΕΡΤ, καθώς πρωταγωνιστεί στη σειρά Τα καλύτερα μας χρόνια, που συνεχίζεται και του χρόνου. Και θα πρέπει να βρεθεί μια... κάποια μέση λύση, τέλος πάντων, για να μπορεί να συμμετάσχει και σε reality του Αντένα. Συζητιέται το πρόσωπό της. Η δεύτερη υποψήφια είναι η Κατερίνα Καραβάτου, για την οποία την περασμένη εβδομάδα αναφέραμε ότι έγινε μια επαφή με τον Αντένα. Ακολούθησε και ένα ραντεβού από ό,τι μαθαίνω. Στο τραπέζι έχει πέσει και το reality μαγειρικής. Είναι ένα από τα project για τα οποία ο Αντένα, όπως είπαμε, αναζητά πρόσωπο. Και ενδεχομένως να ενδιαφέρει και την Κατερίνα Καραβάτου, που αποδεσμεύεται την Παρασκευή που μας έρχεται στις 9 Ιουλίου. Ολοκληρώνεται η φωλιά των Κούκου και αποδεσμεύεται από το Star, όπως είχαμε πει. Η μία πρόταση, λοιπόν, στην Κατερίνα Καραβάτου από τον Αντένα αφορά το Game of Chefs. Και μία δεύτερη πρόταση είναι να αναλάβει πρωινή εκπομπή το Σαββατοκύριακο. Είναι ένα project, είναι μια σκέψη στον Αντένα που πάει και έρχεται πολλά χρόνια, το ακούμε και τελικά δεν γίνεται. Μέχρι στιγμής δεν ήταν ενεργοποιημένη ζώνη. Νομίζω ότι τελευταία φορά ήταν με τον Μουτσινά και τη Μαρία Μπεκατόρου. Ακριβώς. Και από τότε κατά καιρούς επανέρχεται η ιδέα αυτή και τελικά δεν προχωράει. Φαίνεται ότι τώρα μπαίνει λίγο πιο συγκεκριμένο στο τραπέζι για την επόμενη χρονιά. Επιθυμούν στον Αντένα να ενεργοποιήσουν αυτή τη ζώνη. Είχε πέσει στο τραπέζι πριν μερικούς μήνες ξανά και το όνομα της Βάσος Λασκαράκη, που πραγματικά κατά καιρούς την ακούμε για αυτό το ρόλο, και στον Αλφα Πέση την θέλανε και στον Αντένα έγινε μια σχετική συζήτηση. Τελικά η Βάσο Λασκαράκη θα είναι στην ΕΡΤ, όπου θα πρωταγωνιστεί στην καινούργια καθημερινή σειρά της ΕΡΤ, που λέγεται «Σε ξένα χέρια», Μάλιστα. μαζί με τον Γιάννη Μπέζο και τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση. Οπότε, λογικά, το όνομά της βγαίνει από το κάδρο της παρουσίασης για μια πρωινή εκπομπή του Σαββατοκύριακου στον Αντένα. Θα δούμε, λοιπόν, αν η Κατερίνα Καραβάτου τελικά τι θα επιλέξει, πώς θα προχωρήσουν οι συζητήσεις με τον Αντένα. Και θα έχουμε δυστυχώς δεν θα είμαστε εδώ να πούμε το αποτέλεσμα. Αλλά αυτά τα δύο παίζουν. Φεύγει, λοιπόν, η Κατερίνα από το Star και γίνεται μια έκπληξη, μια επιλογή που νομίζω όλους μας έκανε εντύπωση. Ναι, σοκ. Μιας και τα παιδιά του Shock FM μεταφέρονται και αναλαμβάνουν την πρωινή ζώνη του Star σαν δίδυμο. Προχωράει αυτή η προεργασία που γίνεται για να ανακοινωθεί επίσημα. Δεν έχει γίνει ακόμα μια επίσημη ανακοίνωση για το συγκεκριμένο δίδυμο, που σου αναφέραμε την περασμένη εβδομάδα. Τολμηρή επιλογή από το Star, μου επιτρέπεις να σχολιάσω. Παρ' όλα αυτά, αν κάποιο κανάλι, παιδιά, τολμούσε κάτι τέτοιο, νομίζω το Star θα ήταν. Δηλαδή, μας έχει συνηθίσει στο να κάνει επιλογές προσώπων που ενδεχομένως να μην είναι γνωστά πολύ σε πανελλήνιο επίπεδο. Αλλά τα παιδιά κάνουν την δική τους επιτυχία στο ραδιόφωνο της Χαλκίδας, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, στο Shock FM. Και ιστορικά αυτό θυμόμαστε όλοι ότι είχε γίνει και στον Αλφα, έτσι, με το Κουσκούς. Τότε που είχε φέρει Ζήνα Κουτσελίνη όλη την ομάδα του Κουσκούς από τη Θεσσαλονίκη που κάνανε επιτυχία. Και μετά έγινε το Κουσκούς που έκανε εξίσου τηλεοπτική επιτυχία. Κάτι τέτοιο νομίζω πάει και το Star να μιμηθεί τώρα, Ναταλία μου. Ναι. Και από ό,τι μαθαίνω έχουν γίνει αρκετά δοκιμαστικά μέσα στην εβδομάδα. Δηλαδή προχωράει η διεργασία μέσα στο Star για το ποιοι θα πλαισιώνουν τα δύο καινούργια πρόσωπα που βλέπουμε, τον Γιώργο Καρτελιά δηλαδή και την Ελίνα Παπίλα. Τα δοκιμαστικά γίνονται στα στούντιο του MasterChef, στα στούντιο Καραμάνος, και έχουν περάσει από εκεί κάποια πρόσωπα τα οποία έφτασαν στα αυτιά μου και είναι η Χαρά Παπά, που γνωρίσαμε φυσικά από το GNTM,
Η Νανά Ηλιοπούλου, συνάδελφος δημοσιογράφος, που εμφανίζονταν νομίζω μέχρι και πρόσφατα, βγαίνει και στην εκπομπή της Ηλιάνας Παπαγεωργίου στο Pop-Up και έχει συνεργαστεί και σε άλλες πρωινές εκπομπές. Η Μαρία Λουίζα Βούρου και ο Άρτα Ντιμιάν. Βλέπουμε ότι αν τα πρόσωπα αυτά, κάποια από αυτά, πάρει το πράσινο φως, περάσει, έχει καλή χημεία με τους δύο καινούριους παρουσιαστές, πάμε σε μια σχεδόν πλήρη ανανέωση. Δηλαδή... Εδώ αυτό προτείνεται και ο Βασάλος, νομίζεις, δεν θα σε δώσω. Λέει κι εγώ, κι εγώ. Αλήθεια. Άμα θες να το στάρ ακούει. Ναταλία, μην δίνεις σημασία, ας να λέει εσείς. Κοίτα, είναι μια δύσκολη εξίσωση αυτό το πρωινό, γιατί νομίζω ότι οι άνθρωποι που πλαισιώνουν παρουσιαστές δύσκολα θα πάρουν την απόφαση να πάρουν ένα ρίσκο να πλαισιώσουν νέα πρόσωπα. Επομένως, είναι δύσκολη εξίσωση για το κανάλι να εντοπίσει ανθρώπους πραγματικά με πορεία και εμπειρία, που είναι το πιο σημαντικό για τον αέρα. Και θα δείξει πού θα κάτσει η μπίλια. Πολλά άτομα δεν είναι. Όχι. Γιατί... Είναι δύο άτομα, είναι το δίδυμο. Ναι. Ήταν είναι και το τώρα. Δίδυμο και η ομάδα θα είναι 3 ή 4 άτομα. Το πάνελ από την προηγούμενη ομάδα δεν παραμένει δηλαδή κάποιο, Ναταλία μου, από ό,τι κατάλαβα. Από ό,τι φαίνεται, μάλλον όχι. Αλλά η Άση ίσως. Γιατί η Άση νομίζω ότι έχει. Η προηγούμενη ομάδα. Απλά δεν έγινε μπροστά σαν έχει... πάνελ. Η Άση έχει ένα συμβόλαιο, η Άση Μπίλιου, από ό,τι γνωρίζουμε, έχει ένα συμβόλαιο 1+1 και δεν έχει γίνει ακόμα η συζήτηση για την ενεργοποίηση του συν 1. Θυμίζω ότι είχε ολοκληρωθεί η εκπομπή της λίγο πριν το Πάσχα, κάπως πρόωρα, το Star System. Παρ' όλα αυτά, φαντάζομαι ότι θα την κρατήσουν με νύχια και με δόντια την Άση, παιδιά. Δηλαδή, την Άση δεν τη χάνεις. Θα είναι η μόνη αναγνώριση από την εκπομπή. Ναι. Ωραία. Όχι, είναι πάρα πολύ δυνατή έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, και τη φωλιά των Κούκ όταν ξεκίνησε. Αν θυμάστε, η Άση έκανε 2 και 3 ενότητες. Ήταν βασισμένο πάνω της το πρωινό. Νομίζω λοιπόν ότι δεν θα ρισκάρουν να τη χάσουν. Πιστεύω τώρα, έτσι, δική μου εκτίμηση. Δεν κάνουμε εμείς το πρόγραμμα. Να πω και μια τελευταία πολύ σύντομη πληροφορία που είναι πιο πολύ ένα προσεχώς. Δεν θα είμαστε να πούμε τη συνέχεια, αλλά θα σκάσει σαν είδηση. Μαθαίνω ότι το Star ετοιμάζει μεγάλη έκπληξη στην prime time. Δεν θα περιοριστεί στο GNTM και στο Dancing. Θα υπάρξει και τρίτο μεγάλο project. Και το Masterchef είναι. Στο δεύτερο μισό τη σεζόν, μιλάω για το πρώτο μισό τη σεζόν. Θα υπάρξει πρώτο και άλλο project. Επέσω τώρα. Δεν μπορώ να το πω. Το οποίο θα είναι στα σκαριά και για το οποίο θα μάθουμε λεπτομέρειες και θα κλείσει και θα κλειδώσει, γιατί τίθεται και θέμα δικαιωμάτων κτλ. Σύντομα, στις επόμενες εβδομάδες. Είναι reality ή παιχνίδι? Είναι project μεγάλο. Ωραία. Μάλιστα. Που δεν έχει ξαναπροβληθεί στην Ελλάδα. Περιμένουμε λοιπόν, Ναταλία μου, να δούμε τι θα κάνει και το Star. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Καλό καλοκαίρι. Φιλάκια πολλά. Πολύ. Το κορίτσι μας. Ρε, τι ομάδα ήμασταν φέτος, ρε. Θα τα πω μετά. Μετά. Μαρία Κεφαλικό. Νικός. Δώσω τα χαιρετίσματα και τα φιλιά από τη μαμά μου και τον μπαμπά μου που θέλουν να σας πούν καλό καλοκαίρι στα παιδιά εκεί και τέτοια, ναι. Να πάμε έτσι να μπούμε σε μια καλοκαιρινή εικόνα, να δροσιστούμε λίγο. Θέλω να σας πω ότι πήγα και εγώ την προηγούμενη εβδομάδα στο water park, με το οποίο θα συνδεθούμε τώρα, τις νεροτσουλήθρες, το water park Ακουαπολής. Ναι. Στα Σπάτα, εδώ. Καλημέρα, καλημέρα, Ειρήνη μου, είσαι εκεί. Ζηλεύεις, ξέρω, κρατήσου λίγο. Θέλουμε λίγο αυτή την εικόνα, παιδιά. Όχι, εντάξει, κρατιέμαι. Πέρασα φανταστικά. Πέρασε τέλεια, μου το επιβεβαίωσε εδώ και ο. Πες μας. Καλά, μου τα έχουν μαρτυρήσει όλα, θέλω να σου πω. Εδώ είμαστε με το διευθυντή. Πριν μου τα πεις εσύ, μου είχε πει ότι ήσουν εδώ, να ξέρεις. Και ότι περάσατε πολύ όμορφα. Όντως είπαμε να σας δροσίσουμε, ρε παιδί μου, μια διαφορετική είδηση λίγο έτσι στο τέλος της σεζόν.
τελευταία εκπομπή λοιπόν σήμερα και τι πιο ωραίο από το να προτείνουμε στους τηλεθεατές μία ωραία και ασφαλή έξοδο και δροσερή έξοδο εδώ στην Αθήνα. Δίπλα μας, πάρα πολύ δίπλα μας, ένας τεράστιος χώρος, μια τεράστια έκταση με πάρα πολλές νεροτσουλήθρες και με μεγάλη ασφάλεια που μπορούμε να έρθουμε εδώ πέρα με τα παιδιά μας, να περάσουμε τέλεια και... Το τονίζω την ασφάλεια, διότι ακόμα και τώρα με το COVID, η αλήθεια είναι ότι λίγο φοβόμαστε με το συνωστισμό. Αλλά και εδώ σε αυτό το χώρο τηρούνται πάρα πολύ αυστηρά τα μέτρα, θέλω να σας πω. Και έχω μαζί μου και τον διευθυντή, τον Γιώργο το Μάναλη, να μας πει και περισσότερα πράγματα, Σύση. Θέλω να ζητήσω και μία χάρη. Σας, καλημέρα, πριν ξεκινήσετε. Θέλω να δούμε, Ειρήνη μου, και την κόμπρα, γιατί είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή. Να προχωρήσετε λίγο να μας τη δείξετε. Θέλω να τη δουν εδώ τα παιδιά. Είναι η κόμπρα. Θα δεις. Ωραία, μιλάμε θα προχωρήσουμε σοκ. Λίγο, θα περπατήσουμε μαζί με την βοήθεια του οπερατέρ μας. Απλά η αλήθεια είναι ότι στείλαμε και πάρα πολλά πλάνα, θα τα δείτε και σε λιγάκι. Ωραία, ελπίζω, άμα τα έχουμε, τα να μας πει πλάνα. Λίγα πράγματα και να... Ναι. Βεβαίως, βεβαίως. Εγώ θέλω να σας χαιρετήσω στο Aquapolis Water Park, ένα water park ευρωπαϊκών προδιαγραφών πλέον στην Ελλάδα. Είμαστε στα 3 πιο ασφαλή πάρκα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή μετά από ένα χρόνο λειτουργίας. Έχουμε 17 νεροτσουλήθρες, έχουμε 4 πισίνες. Ακολουθούμε όλο το πρωτόκολλο της παραλίας που αρμόζει στα δικά μας τα water park και σύν από αυτά έχουμε ξεχωριστές σειρές για τις νεροτσουλήθρες, ειδικούς χώρους, ώστε πραγματικά ακόμα και εκεί να μπορέσουμε να έχουμε κάποια ασφάλεια μεταξύ των πελατών μας. Μάλιστα, και να πούμε ότι έχει πάρα πολλούς παιδιά ναυαγοσώστες, οι οποίοι είναι πάρα πολύ αυστηροί, πάρα πολύ το στυλ μου. Δεν αφήνω κανένα παιδάκι να τρέξει, ξέρεις, είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, τηρούνε. Ακόμη και κάποια στιγμή που ο Μάικ, γιατί είναι πολύ ρηχή η πισίνα, ο Μάικ είχε εξαπλώσει μέσα στην πισίνα και κρυβότανε και του λέει, όχι και αυτό είναι επικίνδυνο, μπορεί κάποιος να περάσει και να σε πατήσει. Και έχουν πάρα πολύ δίκιο. Εσύ πόσο ανέβηκες, φίλοι μου. Ανέβηκε στις νεροτσουλήθρες. Ανέβηκα σε κάποιους, βεβαίως, όχι την κόμπρα. Και για να καταλάβετε λίγο την κόμπρα θα τη δείτε μετά, είναι με δύο... Με δύο έτσι σαμπρέλες ενωμένες, δηλαδή μία διπλή βασικά, για να το πω καλύτερα. Είναι με μία διπλή. Και η κόμπρα φεύγει αυτό με πάρα πολύ φόρα, πέφτει, ανεβαίνει μες στην κόμπρα, μπαίνει μες στα δόντια της κόμπρα και ξανακατεβαίνει. Λέω εγώ στον Μιχαήλ, Μιχαήλ αγάπη μου, χίλια συγγνώμη, η Μανούλα δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Με κοιτούσε κι όλος ο κόσμος, ντρεπόμουνα. Και μπήκε με τη μαμά του Ερμή, του φίλου του. Τέλεια. Ανέβηκε με άλλη μαμά. Εγώ έχω βγάλει φωτογραφίες. Κυρία Χριστίδου, αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Κυρία Χριστίδου, αν μου επιτρέπετε να εγώ να αναφέρω στους τηλεθεατές μας ότι η King Cobra είναι η καλύτερη νεροτσουλήθρα της Ευρώπης για 8 συνεχόμενα χρόνια και για 3 συνεχόμενα χρόνια η καλύτερη νεροτσουλήθρα του κόσμου. Μα γι' αυτό θέλω να μου τη δείξετε. Δεν μου τη δείχνετε όμως. Δείξτε μου την κόμπρα. Είμαστε στην άλλη, είμαστε στην πραγματικά άλλη στην άλλη, στην Μαρία, άλλη την πλευρά εσείς στα πλάνα. Προσπαθούμε να τη βρούμε, προσπαθούμε. Είναι κόκκινη η νεροτσουλήθρα που είναι σε σχήμα κόμπρα. Πολύ εντυπωσιακή. Είναι, όχι, είναι πραγματικά σε σχήμα κόμπρα. Μου την έχει δείξει ο Μάικ πολλές φορές, την έχω αποτυπώσει. Ναι, έχει... σου λέω μπαίνει στα δόντια. Ρε παιδί μου, εκεί που η κόμπρα έχει όλα αυτά τα πτερύγια. Νάτι. Ωραία. Δείτε, παιδιά, κυρία δείτε τώρα. Η King Cobra ξεκινάει από τα 16,5 μέτρα ύψος. Διανύουμε μια απόσταση περίπου 100 μέτρων για να φτάσουμε στο κεφάλι της που πέφτουμε με πολύ έτσι μεγάλη ταχύτητα και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή όντως. Δείτε. Παναγίτσα μου και Χριστούλη μου. Είναι πολύ εντυπωσιακό και πολύ ωραίο. Κοίτα εδώ, κατάλαβες και μπαίνεις στο τέλος, στο τελείωμα, είναι τα δόντια της κόμπρα. Που τα δόντια της κόμπρας πετάνε νερό. Ναι. Πού το ξέρεις? Έχει πάει το Παύλο. Σου έχω πει. Πάει. Τον κάλεσα, αλλά δεν ήρθε. Με το Mike μου το έχει δείξει 20 φορές στο YouTube. Πάρα πολύ εντυπωσιακό. Μάλιστα, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ έτσι που μας μεταδώσατε αυτή τη δροσιά. Και οι μανούλες έτσι που μας ακούνε να πάτε τα παιδάκια σας. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Καλημέρα. Είναι παιδιά, αυτή η κόμπρα, δεν σας με την ξένη μαμά το παιδί μου. Ντροπή. Κόλλησες με την κόμπρα. Ντροπή. Την επόμενη φορά θα ανέβεις όμως. Όχι, και να σου πω κάτι. Το σκέφτομαι πάρα πολύ συχνά. Λέω πρέπει να είμαι θαραλέα για να δείξω στο παιδί ότι καταπολεμάμε τους φόβους μας, ας πούμε. Ότι θα το τολμήσω. Εντάξει, βέβαια, να ανέβεις και μετά βρίσκω δικαιολογίες. Έχω σήμερα πονοκέφαλο.
Λίγο μου πονάει η κυλίτσα της Μανούλας και τέτοια. Τι εντάξει, να κάνω. Εντάξει, όμως το καλοκαίρι φουσκωτά κάνουμε αυτά που κάνουμε στη θάλασσα με τα παιδιά. Ανεβαίνει. Ναι, εγώ αν θυμάσαι είμαι στο σκάφος και τραβάω βίντεο, εσύ ανεβαίνεις. Τι να κάνω ρε παιδιά, μικρή δεν φοβόμουν. Τώρα με φοβάμαι, από τότε πήγαινα μαμά φοβάμαι. Ξέρω γιατί το παθαίνω αυτό. Να πάω στο αγόρι μου. Ναι, πήγαινε γιατί φοβάται το Χρήστο. Πάω στο αγόρι μου, αχ. Το τελευταίο μας γλυκάκι. Για φέτος, για φέτος. Όπα. Εδώ λοιπόν με τον Χρήστο μας. Αχ, τι έχεις κάνει εδώ, τι τέλες. Υπήρχε περίπτωση να μην κλείσουμε φέτος τη χρονιά με σοκολάτα? Όχι βέβαια. Δεν υπήρχε. Όχι βέβαια. Δεν υπήρχε περίπτωση, γι' αυτό λοιπόν σήμερα θα σας φτιάξω για του αποχαιρετισμού το γλυκό τα πιο εύκολα σοκολατάκια που έχετε φτιάξει ποτέ. Και εδώ θέλω να σας συστήσω και να σας παρουσιάσω ένα καινούριο προϊόν. Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Γιάμα της οικογένειας Γεωργούλα. Το οποίο είναι αυτό εδώ. Θέλω να σου πω ότι η συσκευασία, όπως τη βλέπεις και εσύ, είναι χειροποίητη, είναι limited edition για το 2021 και συσκευάζεται παραδοσιακά. Γι' αυτό βλέπεις και το βουλοκαίρι μπροστά. Εγώ θα σου πω το εξής, ότι όταν το δοκίμασα το συγκεκριμένο ελαιόλαδο, ήμουνα σε μια φάση που το δοκιμάζω και ανοίξαν τα μάτια μου από τη γεύση. Λοιπόν, να δώσω εγώ την κάρτα με τα υλικά. Μέχρι να δώσω την κάρτα με τα υλικά, πάρε αυτό το κουτάλι και ρίξε λίγο ελαιόλαδο, απλά για να καταλάβεις αυτό που λέω εγώ. Να δώσουμε την κάρτα λοιπόν με και τα υλικά μας. Το χρώμα εξαιρετικό, αλλά όλη αυτή τα αρώματα τα θυμίζει. Όπω ναι. Πες μου εσύ λοιπόν πώς μπορείς αυτό θυμίζει το λάδι. Θυμίζει γιαγιά. Μπράβο. Αυτό ακριβώς. Είναι αυτό ακριβώς. Το λάδι της χωριάτικης που ρίχνει γιαγιά. Κατευθείαν. Ισχύει. Εξαιρετικό προϊόν. Γι' αυτό λοιπόν θα πρωταγωνιστήσει στη σημερινή μας συνταγή. Και πάμε λοιπόν να δούμε την κάρτα με τα υλικά μας. Τι θα χρειαστούμε για αυτά τα εξαιρετικά σοκολατάκια. 420 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα ψιλοκομμένη, 240 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 80 γραμμάρια μέλι και 40 ml ελαιόλαδο Γιάμα. Αυτά είναι όλα τα υλικά μας και από εκεί και πέρα μετά για την επικάλυψη, ό,τι θέλετε εσείς. Εγώ σας έχω δώσει κάποιες ιδέες, όπως σοκολάτα κουβερτούρα, κακάο ή cornflour. Πάμε να ξεκινήσουμε να δείξουμε εσείς πόσο εύκολα είναι όλα. Έχω λιώσει τη σοκολάτα μου εγώ για πιο γρήγορη διαδικασία. Αν θέλετε, μπορείτε να την έχετε ψιλοκομμένη. Τι έχουν απ' έξω. Τα άσπρα είναι λευκή σοκολάτα. Έχω φτιάξει εγώ και μια παραλλαγή με λευκή σοκολάτα και για αυτές που είναι. Ναι, ταιριάζει πάρα πολύ. Ταιριάζει πάρα πολύ. Θα δοκιμάσω πρώτα τη. Να δοκιμάσεις, βεβαίως. Και εξωτερικά θα σου πω ότι αυτό που έχει είναι το cornflour, το οποίο δίνει μια πολύ ιδιαίτερη υφή στο στόμα, σε συνδυασμό φυσικά και με το γιάμα. Σοκολάτα είναι μέσα και απ' έξω έχει λευκή σοκολάτα. Χριστέ μου, τι έκρηξη είναι αυτή στο στόμα μου, γεύσης. Λοιπόν, εδώ ανακατεύω ουσιαστικά την κρέμα γάλακτος με τη σοκολάτα μου. Μέχρι εδώ θέλω να σας πω ότι έχουμε μία γκανάζ που τη γνωρίζετε όλοι, έτσι. Και μέσα εδώ θα έρθω τώρα να ρίξω το μέλι της συνταγής μου. Το οποίο είναι. Θα φάω και ένα από τα άλλα για να δω. Ναι, κρίμα είναι. Τώρα ήθελες να παραπονιέται αυτό, ρε Σύζη. Πρέπει να έχεις μία εικόνα. Για να ξέρω. Για ερευνητικούς λόγους, παιδιά, γίνεται καθαρά. Και φυσικά εδώ θα έρθω να ρίξω και το ελαιόλαδο Γιάμα. 3 κουταλιές της σούπας είναι καλά. Είσαι το άλλο μου μισό. 40. Αλήθεια. Νομίζω ότι φέτος ειδικά το κατάλαβα πολύ καλά αυτό εσύ και σε ευχαριστώ πολύ. Όχι, άμα έχω σένα δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Εδώ λοιπόν και το ελαιόλαδό μας φυσικά για αυτή την υπέροχη γεύση του. Ταιριάζει πάρα πολύ με τη σοκολάτα, πιστέψτε με. Ερχόμαστε λοιπόν και ανακατεύουμε. Αυτό εδώ το μείγμα θα γίνει ένα λίο. Βλέπεις πως γυαλίζει κατευθείαν. Εδώ. Ήδη το ελαιόλαδο πως άρχισε και φαίνεται η γεύση του. Αυτό εδώ είναι το μείγμα μας. Είναι έτοιμο για να το αδειάσω σε ένα ταψί στο οποίο έχω στρώσει λαδόκολλα και στα τυχώματα και θα το βάλουμε να παγώσει. Αυτό στο ψυγείο σας για περίπου 3-4 ώρες αναλόγως και τα ψυγεία σας και μετά θα το πάρετε κομματάκι-κομματάκι όπως είναι εδώ σαν μείγμα και θα το πλάσετε σε μπαλάκια όπως θα σας το δείξω εγώ τώρα. Δεν χρειάζεται πολύ, σας ξαναλέω. Τάκ-τάκ είναι η διαδικασία, εύκολη, στο ψυγείο λοιπόν αυτό και εγώ έχω έτοιμα τα σοκολατάκια που τα έχω πλάσει σε μπαλάκια και τι κάνουμε εδώ ουσιαστικά, ρίχνουμε. Αυτό δηλαδή γίνεται μετά σε πλαστελίνη. Μπράβο. Δουλεύεται. Μπράβο. Θα παγώσει η σοκολάτα μου, οπότε μετά θα αρχίσω και θα όσο το πλάθω. Όσο μικρά και μεγάλα θέλουμε. Ό,τι θέλετε εσείς σε μέγεθος και είτε κατευθείαν σε cornflour ή κακάο όπως εγώ εδώ, είτε εάν θέλετε μπορείτε να τους κάνετε και μια επικάλυψη με σοκολάτα. Για περισσότερη τραγανότητα, αυτό που δοκίμασες, δηλαδή, ναι, το κράφτ καταλάβεις εξωτερικά. Αυτό που δοκίμασες, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, πώς έχει επικάλυψη. Έχει, περίμενε, θα σου δείξω αμέσως. Ναι, να μου δείξεις. Βεβαίως. Θα φορέσω τα γαντάκια μου και έχω λιώσει σοκολάτα, ναι. Την οποία, τι θα κάνω, όπως έχουν παγώσει τα μπαλάκια, εδώ θα πάρω λίγη σοκολάτα, ουσιαστικά λερώνω
το χέρι μου και τι κάνω, έρχομαι. Α, και μετά τα ξανακρυώνεις και αυτό γίνεται σκληρό. Μπράβο. Ε. Σοκολάτα λοιπόν στα χέρια, εδώ και μέσα. Και αυτή μάλιστα, η διαδικασία τη συνεχίζεται ωραία. Μέχρι να τελειώσει όλο το μείγμα σας. Εύκολη, γρήγορη, πεντανόστινη συνταγή. Πρωταγωνιστής, ξαναλέω, το εξαιρετικό ελαιόλαδο, παρθένο ελαιόλαδο γιάμα της οικογένειας Γεωργουλά σε επιλεγμένα καταστήματα, συλλεκτική συσκευασία, εξαιρετική γεύση. Και εδώ εσείς, εγώ, έχει έρθει αυτή η άβολη στιγμή που πρέπει να χαιρετηθούμε. Θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Άβολη, δεν είναι άβολη. Είναι λίγο στενάχωρη, εντάξει. Αλλά είναι... Όχι, για λίγο. Τι, δύο μηνάκια. Μετά πάλι μαζί θα είμαστε, κακομοίρη μου. Κακομοίρη μου. Πρόσεξε αυτό. Το κρατάω αυτό. Εγώ είμαι πολύ. Πώς το λένε, ξεροκέφαλη. Με τους συνεργάτες μου. Πάρα πολύ. Δηλαδή πρέπει να με εγκαταλείψουν. Εγώ δεν τους αφήνω. Όχι. Έχω πρόβλημα. Εγώ εσένα δεν θα σε εγκαταλείψω. Να το ξέρεις. Είμαι κολλημένη. Θέλω να πω ένα ευχαριστώ πρώτα σε σένα, γιατί ήταν μια χρονιά γεμάτη γλύκα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το ξαναπώ. Μπορεί να γίνω γραφικός, αλλά έχει σημασία για μένα. Ήταν μια χρονιά που μου έδωσες το βήμα να δείξουμε στον κόσμο όχι απλά ζαχαροπλαστική. Και πιο εικαστική ζαχαροπλαστική. Τέχνη, παιδί και πιο μου, δημιουργική τώρα, ζαχαροπλαστική. Τέχνη, ζαχαροπλαστική ήταν δεύτερη. Εσύ έκανες αριστουργήματα και εδώ. Φυσικά, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ειλικρινά, που όλο αυτό το ταλέντο σου ήρθες και το ξετύλιξες στο δικό μας. Έχουμε ακόμα, ξέρεις πόσα έχω ακόμα να σου δείξω. Τέλεια. Αλλά θέλω να πω και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου σε όλο τον κόσμο που είναι εδώ, σε όλα τα παιδιά που είναι κάτω και σε όλα τα παιδιά που είναι πάνω στο κοντρόλ. Σας ευχαριστώ όλους. Πάρα μα πάρα πολύ. Μου φερθήκατε με τον καλύτερο τρόπο. Είσαι πάρα πολύ γλυκό παιδί, καλό παιδί και επαγγελματίας άψογος. Έτσι, άψογος, από τους λίγους. Να τα λέμε αυτά. Σε ευχαριστούμε για όλα. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Λοιπόν, και προχωράμε, πάμε. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Θα δώσουμε από το προφίλ του Έλα Χαμογέλα giveaway τρεις συλλεκτικές συσκευασίες ελαιόλαδο. Έλα κάτω Παύλα Χαμογέλα, σε λίγο θα ανέβει, μπαίνετε και το διεκδικείτε. Και μπείτε και στο δικό μου το προφίλ, γιατί θα δώσω και εγώ από εκεί. Έτσι, ορίστε, για καλό καλοκαίρι. Ορίστε, να τα. Ευχαριστούμε πολύ. Φιλιά. Λοιπόν, και πάμε να δούμε το τελευταίο βίντεο της Γιολάντας. Να ευχαριστήσουμε και τη Γιολάντα πάρα πολύ για τη συνεργασία αυτή. Την ευχαριστούμε για τα υπέροχα βίντεο που έκανε για μας. Και πάμε να δούμε το τελευταίο της βίντεο που αφορά το δέρμα μας. Πώς μπορούμε να το φροντίσουμε το καλοκαίρι, που είναι πιο δύσκολη εποχή για το δέρμα. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Για να αποκτήσουμε την υγιή μαυρισμένη επιδερμίδα που ονειρευόμαστε, αρκεί να ακολουθήσουμε τις συμβουλές των ειδικών. Κυρία Ραδοπούλου, αρχικά θα ήθελα να μας εξηγήσετε τι ακριβώς είναι το μαύρισμα, γιατί το δέρμα μας αλλάζει χρώμα το καλοκαίρι. Κύριε Ελευθεριάδου, το μαύρισμα οφείλεται στην παραγωγή έξτρα μελανίνης. Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο και μας αρέσει πάρα πολύ σαν σημάδι. Αλλά από την άλλη, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ένας δείκτης καταστροφής δέρματος που μας προφυλάσσει από τις βλαβερές UV ακτινοβολίες. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι ο ήλιος είναι απαραίτητος και για την παραγωγή σερωτονίνης που μας φτιάχνει τη διάθεση, αλλά και για την παραγωγή βιταμίνης D που είναι απαραίτητη για την καλή υγεία του δέρματος, των μαλλιών, των οστών και των δοντιών μας. Δώστε μας μερικές συμβουλές για το πώς πρέπει να μας βρει το καλοκαίρι σε ό,τι αφορά την επιδερμίδα μας. Το δέρμα θα πρέπει το καλοκαίρι να το βρει σωστά καθαρό, δηλαδή μετά από έναν βαθύ δερματολογικό καθαρισμό, χωρίς μείγμα, αλλά ταυτόχρονα και σωστά ενυδατωμένο, ούτως ώστε να αποφευθούν οι επιβλαβείς δράσεις της ηλιακής ακτινοβολίας. Πώς πρέπει να είναι η πρώτη μας επαφή με τον ήλιο? Την πρώτη μέρα, λοιπόν, εγώ πάντα προτείνω να φοράμε υψηλού δείκτη προστασίας αντιλιακό, να έχει γίνει η εφαρμογή του αντιλιακού 15 λεπτά τουλάχιστον πριν την έκθεση στον ήλιο και επίσης να αποφύγουμε την πολύ ωρή έκθεση στον ήλιο, να προτιμήσουμε τις σκιές και να είμαστε αρκετά καλυμμένοι. Κυρία Ραδοπούλου, πώς πρέπει να είναι η διατροφή μας στους καλοκαιρινούς μήνες? Υπάρχουν κάποιες τροφές που μπορούν να προφυλάξουν το δέρμα μας από την έκθεση στον ήλιο? Κυρία Ελευθεριάδου, όντως υπάρχουν τροφές που αυξάνοντας το λικοπένιο, το οποίο είναι μια φυσική χρωστική, ανήκει στα καροτενοειδή, ένα αντιοξυδοτικό. Το βρίσκουμε στην ντομάτα και στα μαγειρεμένα παράγωγά της, το βρίσκουμε στο καρπούζι, το βρίσκουμε και στα εσπεριδοειδή. Είναι καλή ιδέα επίσης ένα εσπρεσάκι πριν κατεβούμε στην παραλία, διότι η καφέινη είναι γνωστή για την αντικαρκινική της δράση. Ένα πράσινο τσάι, αντιοξυδοτικό επίσης γνωστό.
ή ένα κομμάτι μαύρης σοκολάτας που είναι πλούσια σε φλαβοναϊδή. Προτείνεται η λήψη συγκεκριμένων βιταμινών για υγιές δέρμα. Οι βιταμίνες που είναι απαραίτητες για ένα υγιές δέρμα είναι η βιταμίνη C, η βιταμίνη D, η βιταμίνη Ε και η βιταμίνη Κ. Αυτές τις βρίσκουμε σε πληθώρα τροφών, όπως είναι τα εσπεριτοειδή, τα λιπαρά ψάρια, τα φυλλώδη λαχανικά και η ξηρή καρπή. Και τη βιταμίνη D βέβαια την παράγουμε μετά από ολιγόλεπτη έκθεση στον ήλιο. Πώς επιλέγουμε το σωστό αντιλιακό? Το σωστό αντιλιακό το επιλέγουμε με βάση τον τύπο δέρματός μας. Σε ένα λιπαρό δέρμα επιλέγουμε αντιλιακό σε μορφή τζέλ, σε ένα μεικτό δέρμα αντιλιακό σε μορφή λοσιόν και σε ένα ξηρό δέρμα επιλέγουμε αντιλιακό σε μορφή κρέμας. Δεν επιλέγουμε το αντιλιακό σώματος για το πρόσωπο, εκτός αν ενδείκνεται, δηλαδή είναι ένα αντιλιακό και για το πρόσωπο και για το σώμα. Και επίσης αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε αντιλιακά που έχουμε ανοίξει πέρσι, διότι συνήθως τα αντιλιακά έχουν διάρκεια ζωής 12 μήνες. Τι είναι καλό να κάνουμε μετά την έκθεση στον ήλιο? Είναι σωστό να απομακρύνουμε τόσο το θαλασσινό αλάτι, όσο και το αντιλιακό από το δέρμα μας. Επομένως, προτείνουμε ένα δροσερό ντους και κλειδώνουμε μετά την υγρασία του δέρματος χρησιμοποιώντας είτε γαλάκτομα after sun είτε μια ενυδατική κρέμα τόσο σε πρόσωπο όσο και σώμα. Κρατώντας την υγρασία του δέρματος κλειδώνουμε το μαύρισμα για περισσότερο χρονικό διάστημα. Επιστρέφοντας από τις διακοπές μας, κυρία Ραδοπούλου, υπάρχει κάτι που πρέπει να κάνουμε? Επιστρέφοντας από τις διακοπές, πρωτίστως πρέπει να ελέγξουμε τους πύλους του δέρματος. Κλείνουμε ένα ραντεβού σε κάποιον δερματολόγο για να κάνει δερματοσκόπηση με τα ενδεδειγμένα μηχανήματα και να μας προειδοποιήσει για τυχόν αλλοιωμένους πύλους που αλλάξαν το καλοκαίρι μετά την έκθεση στην ακτινοβολία. Όσον αφορά στο αισθητικό, είναι καλό να ξαναξεκινήσουμε τις μεσοθεραπείες για να επαναφέρουμε την ενυδάτωση του δέρματος. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό καλοκαίρι. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ, κυρία Ελευθεριάδου. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Αυτά λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Γιολάντα για τα υπέροχα βίντεο που μας είχε και φέτος. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις. Έχουμε Μάρκο Σεφερλή σε πολύ λίγο στην παρέα μας. Γιώργο Λιβάνη, να γελάσουμε, να χορέψουμε, να... Να τραγουδήσουμε. Να τραγουδήσουμε, γιατί ναι. Όχι, γιατί όχι, δεν μπορούμε, νομίζετε. Εγώ θα τραγουδήσω μόνο. Παιδιά, τελευταία εκπομπή, παιδιά. Θα γίνει χαμός, θα το κάψουμε το πλατό. Διαφημίσεις και ερχόμαστε. Θα το κάψουμε. Έχετε στην παρέα μας τον Μάρκο. Μάρκο, καλημέρα. Είμαι καλά. Καλώς σας βρήκα. Έχεις αδυνατήσει πάρα πολύ. Όχι πάρα πολύ. Εντάξει, γύρω στα 10 κιλά έχω χάσει. Τι λίγα είναι 10 κιλά. Ναι, εντάξει. Έχω χάσει και περισσότερα. 20 παλιότερα. Με τι τρόπο, Μάρκο, τα χάσες? Με διατροφή, αλλά αυτή τη φορά είναι η πρώτη φορά που έκανα και γυμναστήριο. Γυμναζόμαστε μαζί στο ίδιο γυμναστήριο. Πώς γυμναζόμαστε? Εγώ κάνω διάφορα, ας πούμε, βάρη και τέτοια. Και το κορίτσι εδώ με ένα τηλέφωνο πάει στο γυμναστήριο. Ναι. Λέω τη γυμναστή, γιατί δεν τη λένε να βγει έξω, την πάρουμε τηλέφωνο και να μιλάμε γύρω-γύρω. Μιλάμε όση ώρα είμαι στο γυμναστήριο, λιώνω εγώ εδώ, τα στρέχει. Επιβεβαιώνω ότι λιώνει. Δεν έχει κάνει. Επιβεβαίωσε και ότι μιλά στο τηλέφωνο. Επιβεβαιώνω ότι μιλά στο τηλέφωνο. Λέω να τη λε, θα σκίσει από το τηλέφωνο, αφού δεν μπορεί να αφήσει το τηλέφωνο. Συγγνώμη, πώ δεν έκανε γυμναστική πιο πριν καθόλου? Ποτέ, δεν προλάβαινα και δεν μου άρεσε κιόλα. Εντάξει, κάποια στιγμή αποφάσισα και να χάσω κιλά, αλλά κατάλαβα ότι όταν χάνεις κιλά, το σώμα χαλαρώνει. Είναι αλλιώς, εντάξει, ναι. Και πρέπει να σφίξει. Άρχισα να κάνω έτσι δοκιμαστικά γυμναστική. Μου άρεσε, ας πω την αλήθεια, παρόλο που κουραζόμουν, γιατί ήταν κάτι που δεν είχα κάνει για 50 χρόνια στη ζωή μου. Μόλις φεύγω από το γυμναστήριο, με έχεις δει. Ναι. Νιώθεις άλλος άνθρωπος. Άλλος άνθρωπος. Δηλαδή, φεύγω κουρασμένος, φεύγω ταλαιπωρημένος σε εισαγωγικά. Δηλαδή, μ' αρέσει και πάω, αλλά νιώθω ότι έκανα κάτι για τον εαυτό μου, νιώθω ότι έχω ζωντάνια, ενέργεια περισσότερη από ό,τι είχα πριν, παρόλο που έχω γυμναστεί. Τέλος πάντων, μπήκε η γυμναστική στη ζωή μου, είναι κάτι που μου αρέσει, είναι και πολύ καλός ο γυμναστής μας, ο Τάσος Μισαηλίδης, θα το πούμε αυτό, γυμνάζει πάρα πολύ κόσμο και το γυμνάζει καλά και σωστά και είναι και δίπλα σου, σε βοηθάει να καταλάβει ότι αυτό το κάνεις για τον εαυτό σου, κατάλαβες ότι πρέπει να πας γυμναστήριο επειδή πάνε όλοι, επειδή πρέπει να πας.
για να κάνεις. Πώς προλαβαίνεις όμως, δηλαδή και την εκπομπή και την παράσταση τώρα που ετοιμάζεται και το παιδί σου, είσαι και πατέρας. Α, ναι, και γυμναστήρια. Εντάξει, κοίτα, όταν θέλεις βρίσκεις χρόνο για όλα. Σίγουρα δεν κοιμάμαι τις ώρες που κοιμάται ένας φυσιολογικός άνθρωπος. 8-10 ώρες. Κοιμάμαι λιγότερες, αλλά εντάξει, τα έχω φτιάξει έτσι στη ζωή μου τα πράγματα, ώστε αυτές οι λίγες ώρες να μου αρκούν. Απ' την άλλη, κάνω όλα αυτά που κάνω, τα οποία με ευχαριστούν πάρα πολύ, οπότε δεν καταλαβαίνω κούραση. Δεν είναι ότι πάω κάπου αναγκαστικά που πρέπει να δουλέψω. Οπότε λέω, άντε να τελειώσω, να φύγω, να πάω. Μπαίνω στη δουλειά και δεν καταλαβαίνω πώς περνάει η ώρα. Για πες λίγο για την παράσταση τώρα, φέτος, Μάρκο. Η παράσταση έχει τίτλο «Δες τα ρε Ελλάδα όλα αυτά». Είναι μια ατάκα που βγήκε από το Survivor, από τον Τριαντάφυλλο, που πάντα ζητούσε να τα δει η Ελλάδα όλα αυτά που γίνονται εκεί μέσα και που κάνει ο ίδιος. Αλλά το συνδύασα και με τη μορφή του Κολοκοτρώνη, τον οποίο ενσαρκώνω για μια ακόμα φορά στο Δελφινάριο, κάνοντας μια αναδρομή στα τελευταία 100 χρόνια της Ελλάδας και σε όλα αυτά που έχουν συμβεί, ιστορικά γεγονότα που έχουν αποδείξει ότι οι Έλληνες, όταν είναι ενωμένοι, μπορούν να κάνουν θαύματα. Αυτό είναι και το μήνυμα. Και αυτό ζητάω στο τέλος από τη νέα γενιά, να είστε μαζί, ενωμένοι, χέρι με χέρι, και μπορεί η Ελλάδα να κάνει θαύματα. Βέβαια, έχει πολύ συγκίνηση, πολύ κλάμα αυτό το νούμερο, αλλά έχει γελάσει τόσο πολύ ο κόσμος πριν, οπότε. Έχει συγκίνηση, ε! Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και κλαίμε και εμείς ηθοποιοί, δηλαδή, πάνω στη σκηνή που. Ενσαρκώνουμε τους ήρωες του 21, 6 από αυτούς. Κλαίμε γιατί αυτά που λέμε είναι αλήθειες, είναι πράγματα που μας αγγίζουν, είναι πράγματα που δείχνουν ποιος είναι ο Έλληνας, την περηφάνεια του Έλληνα, ότι δεν σκύβει ποτέ το κεφάλι, ότι έχει ταλαιπωρηθεί όχι μόνο από τους ξένους, αλλά και από τους ίδιους Έλληνες. Μιλάμε για εξορία, μιλάμε για χούντα, μιλάμε. Είναι μια αναδρομή και βλέπουμε και κάποια βίντεο πίσω στη λεντοθόνη, αλλά είναι στιγμές που συγκινούν τον κόσμο, γιατί όταν ακούει το εθνικό ύμνος, την ώρα που μπαίνουν τα τάγκ στο Πολυτεχνείο, δεν μπορείς παρά να μην συγκινηθείς και να μην κλάψεις. Μάρκο, έχει αλλάξει η σάτιρα, το χιούμορ, το αστείο μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια που κάνεις, που έχεις, ο κόσμος έχει λατρέψει, δηλαδή τα θέατρά σου γεμίζουν, υπάρχουν ουρές, δεν βρίσκουν εισιτήρια. Αυτό είναι γνωστό σε όλους. Παρ' όλα αυτά, ταυτόχρονα άλλες φορές έχεις κατηγορηθεί, ας πούμε, για το χιούμορ σου, ότι είναι αυστηρό ή ότι είναι αιχμηρό ή μπορεί να αγγίζει θέματα, ξέρω εγώ, ταμπού. Ναι. Έχει αλλάξει αυτό το κομμάτι. Το political correct σήμερα, εσύ το σκέφτεσαι δεύτερη φορά πριν βάλεις ένα νούμερο? Εγώ κάνω. Όχι, γιατί δεν νομίζω ότι προσβάλλω κανέναν με αυτά που κάνω. Ήδη τώρα κάνω και ένα νούμερο στην παράσταση που ασχολούμαι με αυτό το θέμα και εξηγώ πώς είναι τα πράγματα, ποια είναι η δική μου άποψη πάνω στο θέμα. Εγώ δεν έχω αισθανθεί ποτέ ότι έχω προσβάλει κάποιον. Μιλάω πάντα με λέξεις ελληνικές, μιλάω πάντα με έννοιες που μιλάμε όλα αυτά τα χρόνια. Άρα δεν έχω μπει στο τρυπάκι αυτό να το κάνω αυτό, να μην το κάνω, μην προσβάλλω κάποιον. Δεν προσβάλλω κάποιον. Κάνω αυτά που βλέπω στην καθημερινότητά μου, στη ζωή μας, όλα αυτά τα χρόνια που βλέπω σε ταινίες, σε άλλες θεατρικές παραστάσεις. Δεν κάνω κάτι διαφορετικό από τους άλλους. Τώρα, το αν έχω κατηγορηθεί, όπως είπες, από κάποιους για συγκεκριμένους λόγους, έχει γίνει, αλλά δεν νομίζω ότι αγγίζει τον κόσμο αυτό, ούτε κάθεται να ασχοληθεί με αυτό. Όπως είπες, έχω κατηγορηθεί από κάποιους. Δεν έχει αποδειχτεί ότι κάνω κάτι κακό. Αν έκανα κάτι κακό, θα είχα μηνυθεί, θα είχα φάει αγωγές, αν είχα προσβάλει κάποιες ομάδες. Ήδη σε όλες αυτές τις ομάδες που λένε ότι εγώ προσβάλλω, είμαι πάντα δίπλα όλα αυτά τα χρόνια και δεν βλέπω όλους αυτούς που βγαίνουν και φωνάζουν και κατηγορούν πάλι σε εισαγωγή και τους εφερλεί να είναι δίπλα στις ομάδες αυτές. Εγώ είμαι δίπλα στον συνάνθρωπό μου, σε όποιον έχει ανάγκη, όποιον αισθάνομαι εγώ ότι έχει ανάγκη. Άρα λοιπόν, για να το κλείσω το θέμα, δεν αισθάνομαι ότι έχω προσβάλει ποτέ κάποια ομάδα. Άρα δεν μπαίνει δεύτερη σκέψη. Γράφω αυτά που θέλω να γράψω, κάνω τη σάτιρά μου. Η σάτιρα δεν έχει όρια, αυτό που λένε. Νομίζω τα όρια τα βάζει ο ίδιος για τον οποίο κάνω σάτιρα. Όταν κάποιος γίνεται γνωστός για κάποιο θέμα, είτε καλός είτε κακός, εγώ ασχολούμαι με αυτόν. Έπρεπε να προσέχει αυτός, κατά τη γνώμη μου, μέχρι πού θα το φτάσει, κατάλαβες, για να μην γίνει αντικείμενο σάτιρας. Όχι, και δεν είναι και κακό, νομίζω, για να είσαι σαν πρόσωπο, ενώ αντικείμενο σάτιρας. Ίσα-ίσα, νομίζω ότι περισσότεροι γελάνε με αυτό. Και είναι και πολλοί που αποδέχονται, αυτοσαρκάζονται. Και δείχνει έτσι ότι έχεις γράψει με κάποιο τρόπο. Αυτό σου λέω, και είναι και πολλοί που θέλουν να τους σατιρίσω. Βέβαια. Αλλά δεν νομίζω ότι το χιούμορ αλλάζει. Το χιούμορ είναι συγκεκριμένο. Ο καθένας υπηρετεί ένα είδος χιούμορ. Εγώ, δόξα τω Θεώ, δεν το έχω αλλάξει από τότε που βγήκα από το 95 με το ταξί. Αυτό ήταν το χιούμορ μου. Με τα λογοπαίγνια, με τα γκάγκς. Και έχεις κάνει και μια σχολή, Μάρκο. Δηλαδή, πολλές φορές, ξέρεις, σε αστεία ή που έχουν να κάνουν με λογοπαίγνια,
Πολλές φορές ακούγεται το όνομά σου. Καταρχήν, έλα μωρέ Σεφερλή. Καταρχήν είπες πάλι, ναι. Όλη η διαφήμιση έχει πάει εκεί στα λογοπαίγνια. Όταν το έκανα εγώ ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Αλλά πια άμα δεις όλα τα σλόγγαν τα διαφημιστικά έχουν να κάνουν με λογοπαίγνιο. Απ' την άλλη έχουν γενιές, μεγαλώσει κάποιες γενιές με τα αστεία μου και πολλά αγόρια έχουν βγάλει κορίτσια με τα αστεία μου. Που το έχουν πει πάρα πολλές φορές ότι Σεφερλή έχουμε ρίξει. Πες μια τάκα δυνατή. Πες μας μια δυνατή. Είναι που έχει δουλέψει, που το ξέρεις. Εντάξει, όχι. Χρησιμοποιούν τις ατάκες μου και τα αστεία που λέω. Για να σπάσει ο πάγος. Για να σπάσει ο πάγος ή να κάνουν τον έξυπνο στα κορίτσια. Και αυτό τσιμπάει, πιάνει, αρέσει στα κορίτσια αυτό. Απ' την άλλη, κοίτα να δεις. Μιλάμε για ένα χιούμορ που είπες, που έχω. Το οποίο το έχω στην παράστασή μου όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε σε μια εκπομπή, λέω κάποια αστεία, γελάνε. Έτσι. Πάω σε μια άλλη εκπομπή, λέω κάποια αστεία, γελάνε. Διαφορετικοί άνθρωποι. Είμαι στο ραδιόφωνο σε μια εκπομπή, γελάνε. Άρα το χιούμορ αυτό κάτι έχει να πει. Δεν είναι που κάνω μόνο στις παραστάσεις μου. Έτσι κι αλλιώς όσα χρόνια έχει αποδειχθεί αυτό. Δεν αυτό δεν σε καταπιέζει όμως που περιγράφεις. Δηλαδή υπάρχουν στιγμές που πας κάπου και υπάρχει αυτή η αναμονή από σένα και εσύ δεν έχεις όρεξη, ρε παιδί μου. Κοίτα, όρεξη έχω πάντα γιατί είναι τρόπο ζωής. Έχεις πάντα, Έτσι λειτουργώ στη ζωή μου. Απ' την άλλη, μου έχει τύχει και 7 ώρα το πρωί να οδηγώ και να μου λέει άλλο το φανάρι δίπλα σε φελί. Τι έχει δεύτερα φορά, μένω στο βιβλίο. Μόνο μου είμαι στο μάτι. Τι θέλω να κάνω. Στο στρατό, α πούμε, στην Κοζάνη, 5.30 ξυπνάγαμε το πρωί, ξυριζόμασταν με κρύο νερό και λέγανε οι στρατιώτε σε φελί, πε μα κάτι τα γελά μου. 5.30 ώρα το πρωί. Του έλεγα δηλαδή. Πια είναι τρόπο ζωή και δεν είναι ότι ψάχνουν να βρω αστεία εκείνη τη στιγμή. Ο τρόπο που απαντάω, η αμεσότητα. Γρηγοράδα, κάνει τον άλλο να γελάσει. Η Έλληνα πώς αντιμετωπίζει το φλερτ που συμβαίνει στην εκπομπή σου, Μάρκο? Α, το έχεις προσέξει. Βέβαια, και εγώ και όλη η Ελλάδα. Κοίτα, η Έλληνα έχει αποδεχτεί ότι έχει παντρευτεί έναν άντρα που αρέσει. Για πολλούς λόγους, για το χιούμορ του, την εξυπνάδα του και την εμφάνισή του τώρα πια μετά το γυμναστήριο. Βεβαίως, Μάρκο. Λοιπόν, άρα σωστές, αλλά να μην έχουν υποθεί. Σωστά. Να μην βγουν στον πίνακα. Άρα κάνω την πλάκα αυτή. Όταν βέβαια υπάρχει και κάποιο φλερτ στον αέρα, το συνεχίζουμε και το κάνουμε μέχρι το τέλος του επεισόδου. Εντάξει, και το τελειώνει. Σου, τι εκεί. Να λέμε τώρα. Εξάλλου γίνεται μπροστά σε εκατομμύρια μάτια. Δεν καλά, προφανώς. Και εγώ αστείευομαι. Και εγώ έχω χιούμορ. Όχι σαν το δικό σου, Μάρκο. Αλλά δεν την εννοούσα την ερώτηση όπως καταλαβαίνετε. Αλλά αυτό συζητιέται το δικό σου χιούμορ. Σε παρακαλώ, κάνε μας τη χάρη. Εντάξει, μπορούμε να τα έχουμε όλα. Το κάνω τώρα και στο θέατρο. Κάνουμε ένα νούμερο το 5x5. Ναι. Και ενώ πέφτει το σήμα της εκπομπής και περιμένει ο κόσμος να βγει ο Σεφερλής να παρουσιάσει, βγαίνει άλλος τοπίος και κάνει το Σεφερλή και βγαίνω εγώ κάνω τον παίχτη. Έλα ρε, και η Έλληνα φανταστικό. Κάνει την αρχηγό της άλλης ομάδας που και εκεί υπάρχει φλερτ μεταξύ μας. Το συνεχίζουμε και εκεί. Εντάξει, είναι έτσι η ζωή μας. Ξέρω ότι εγώ λειτουργώ πάντα έτσι και πάντα θέλω να κάνω τον άλλον να αισθανθεί ωραία, να αισθανθεί άνετα. Άρα το φλερτάκι αυτό όταν παίζει. Το κάνω για καλό σκοπό, αν με βλέπει τώρα η Έλληνα, που και η καμερά μου που είναι. Και τελειώνει εκεί. Μάρκο. Απ' την άλλη έχει εμπιστοσύνη, λοιπόν, ξέρει τι άντρα έχει παντρευτεί. Θέλω να προλάβουμε. Πόσες φορές μου την έχει πέσει στο γυμναστήριο, πες το. Έλα, ρε, δεν είπαμε να το πούμε. Σε πιστεύουμε και το κάνει και με τους καλεσμένους μας. Με να μου πεις. Εναι, έδωσα ποτέ. Εναι, έδωσα. Ποτέ. Βράχος. Βράχος, αλλά όχι μόνο βράχος και πολλά άλλα. Και θέλω να προλάβουμε να δούμε το βίντεο που ετοίμασε η Κάλια. Λέγοντας και έτσι ένα μεγάλο ευχαριστώ, γεμάτο συγκίνηση στην Κάλια για τη φετινή χρονιά, για τα υπέροχα αυτά αφιερώματα σε όλους τους καλεσμένους. Μου επιτρέπεις για αυτό το ένα λεπτάκι να την ευχαριστήσω, γιατί είναι το τελευταίο βίντεο της Κάλιας που θα. Την ευχαριστώ και εγώ προκαταβολικά. Ξέρω ότι θα έχει κάνει αριστούργημα. Ναι, ναι. Πάλι είναι ότι είναι το βίντεο που έκανε η Κάλια δεν θα είναι χάλια. Ορίστε. Δαιμόνιος, υπερταλαντούχος, αεκίνητος, ευρηματικός, κωμικός, ηθοποιός, συγγραφέας, μίμος, τραγουδιστής, χορευτής, σκηνοθέτης και παρουσιαστής, ο Μάρκος Σεφερλής είναι σαφώς ένα φαινόμενο. Ένας αληθινά λαϊκός καλλιτέχνης, γεννημένος από τα σπλάχνα του κοινού, που το θεωρεί δικό του άνθρωπο και γεμίζει θέατρο που πρωταγωνιστεί, χειμώνα καλοκαίρι. Το έργο πολλές φορές δεν έχει σημασία. Ο πάντα εύστοχος τίτλος είναι μόνο η αφορμή. Ο κόσμος λέει απλώς, απόψε θα πάμε στο Μάρκο. Κι όμως δεν ήθελε πάντα να γίνει ηθοποιός. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κόρινθο, σε εργατική οικογένεια όπως λέει. Οι γονείς του, Σωτήρης και Χαρίκλα, ήταν άνθρωποι του μόχθου. Πουλούσαν νερό με τα μπιτόνια στα σπίτια. Εγώ μόνο ξέρω πώς έχουν δουλέψει οι δυο τους για να μεγαλώσουν εμένα και τα αδέρφια μου, έχει πει σε μια παλιά του συνέντευξη. Ουσιαστικά εκείνα τα χρόνια για μένα ήταν ήσυχα και φτωχικά, χωρίς πλούτη, χωρίς κλειδές. Γι' αυτό και όταν ο κόσμος στο τέλος της παράστασης μου λέει Μάρκο, καλή ξεκούραση, τους απαντώ γιατί, έσκαβα ρε παιδιά. Σε συνεντεύξεις του θυμάται επίσης γέλια και γλέντια, φάρσες με φίλους, καντάδες στα κορίτσια, παραστάσεις με μια αεραστεχνική θεατρική ομάδα στα χωριά της Κορινθίας,
να διδάσκεται μιμήσεις από... Ποια γούρια ο Μάρκος Εφερλής? Το γούρι του είναι η Έλενα, είναι ο Χάρης, ο γιος του, είναι το κοινό, αυτό που νιώθει από κάτω. Συμβουλές σας έχει δώσει κατά καιρούς? Συνέχεια. Είναι δάσκαλος. Ο Μάρκος δεν θέλει να είναι τέλειος μόνο ο ίδιος. Θέλει να είμαστε τέλειοι όλοι. Ο Μάρκος είναι εκτός από συνεργάτης, εργοδότης, είναι πάρα πολύ καλός φίλος, αδερφός πλέον θα έλεγα. Mm-hmm. Και σε κάθε δύσκολη φάση, ειδικά σε μένα, μου έχει σταθεί πάντα. Ήταν πάντα δίπλα μου. Mm-hmm. Ποτέ δεν στερήθηκα. Όχι μόνο για τις φωτογραφίες, τις πάρα πολλές και τα πλάνα, για όλα αυτά που είπε, τα οποία δεν μπορείς να αφαιρέσεις ούτε και. Είναι όλη η ζωή μου, είναι τα πάντα δηλαδή και... Εντάξει, τα είπε όλα. Τα είπε όλα σε πόσα λεπτά, δεν ξέρω. Τα είπε όλα για τον Μάρκο Σεφερλή. Τα είπε όλα και... Και πράγματα όντως... που δεν ξέρει ο κόσμος και δεν ξέρω που τα ξέρει η Κάλλια. Όχι, και είναι αυτές οι λεπτομέρειες που πολύ συχνά η Κάλλια στέκεται στα βίντεο, γιατί είναι και πολύ σημαντικές. Όπως αυτή που είπε ότι πριν φύγεις από το θέατρο, βεβαιώνεις ότι έχει φύγει και ο τελευταίος θεατής. Πολύ ουσιαστικό για μένα. Βέβαια. Δείχνει ότι δεν τρέχεις να φύγεις από αυτό. Είναι... Όχι. Είναι και χαρακτηριστικό όντως του Παρθένου αυτό που λέει. Δηλαδή είσαι τελειομανής και συγκινητικό επίσης το ότι οι συνεργάτες σου λένε ότι ο Μάρκος θέλει να είμαστε όλοι καλοί. Βέβαια. Μα για να είναι ωραία μια παράσταση πρέπει να είναι όλοι καλοί. Δεν θέλουν να περιμένουν πότε θα βγει ο Σεφερλής για να γελάσουν. Εδώ κάνω μια αλλαγή ρούχων, μια μεταμφίεση πίσω από τη σκηνή στα παρασκήν και παίζεται η παράσταση. Και ακούω τους διαλόγους. Και αν κάτι δεν υποθεί σωστά και τέτοια, τρελαίνομαι. Το συγκρατώ στο μυαλό μου να το πω μετά σαν παρατήρηση, γιατί είναι κάτι που έπρεπε να βγάλει γέλιο. Yeah. Οπότε λέω γιατί να μην πάρεις το γέλιο αυτό αφού μπορείς να το πάρεις. Και πρέπει η παράσταση να έχει και αυτό το γέλιο για να βγω εγώ μετά. Δηλαδή θέλω να κρατιέται σε ένα επίπεδο. Όσο για αυτό που είπες τώρα για τον τελευταίο θεατή, προχθές ας πούμε έμεινα στο θέατρο όλο το βράδυ γιατί κάνω διορθώσεις, προσθέτω πράγματα. Τώρα βάζω ένα νούμερο με τους συμβολιασμένους και μη. Που γίνεται χαμός, που έχει χωριστεί η χώρα σε δύο μέτωπα δηλαδή. Και μετά την παράσταση κάθομαι και γράφω. Είναι λοιπόν τρία άτομα έξω από τη Ρόδο. Έχουν έρθει και ήθελαν να με δουν. Λογικά τους είπε ο φύλακας του θεάτρου: θα φύγει σε λίγο. Και περιμένουν τα παιδιά. Και κάτι στις 3:30-4 παράρχεται μέσα μου λέει: είναι τρία παιδιά από τη Ρόδο, μου λέει. Περιμένουν πότε θα φύγει για να σε δουν. Λέω: πλάκα μου κάνεις. Λέω: δεν θα φύγω εγώ σήμερα το βράδυ, λέω, από το θέατρο. Γιατί δεν το λες τόση ώρα. Μου λέει: δεν ήξερα ότι δεν θα φύγει. Έλεγα: θα ξεβαφτείς, θα ντυθείς, θα φύγει. Λέω: φέρ τους μέσα τους ανθρώπους, λέω. Να... Και μπήκαν μέσα τα παιδιά, κάτσα κανένα μισάωρο, μιλάμε τώρα ξημερώματα, έτσι. Εντάξει, πιστεύω και αυτό του μήνα ξέχαστο γιατί είχαν την ευκαιρία να μιλήσουμε πάρα πολύ ναι. Το μισάωρο αυτό. Ήταν σωστή ώρα, κατά αποκλειστικότητα. Ναι, με βρήκαν έτσι σε καλή στιγμή ενώ μόνο μου. Ναι. Τα είπαμε, ήταν η πρώτη φορά που με βλέπανε, χρόνια θέλανε να έρθουν να με δουν. Και ήρθαν τώρα από τη Ρόδο και έτυχε και κάτσαμε μέχρι τις 4 το πρωί και μίλησαμε. Θέλω να πω ότι σέβομαι αυτόν που ξεκινάει από οπουδήποτε να έρθει να με δει και από μένα θέλει. Ναι. Και το παραμικρό να πάρει. Δηλαδή, πέρα από την παράσταση, θέλει μια αγκαλιά, θέλει ένα φιλί, θέλει μια αφιέρωση. Αυτός ο κόσμος μας κάνει αυτό που είμαστε και νομίζω σε αυτόν τον κόσμο οφείλουμε όλα αυτά που έχουμε. Άρα, λοιπόν, πρέπει να το σεβόμαστε και πρέπει να είμαστε εκεί για αυτόν τον κόσμο που ξέρουμε ότι αυτή η στιγμή ή μια χειραψία, μια αγκαλιά, ένα φιλί, μια φωτογραφία θα του δώσει πολύ δύναμη και πολύ ενέργεια. Και... Ο γιος σου πώς είναι σαν κοινό? Αυστηρός. Είναι αυστηρός, Αυστηρός. Ο γιος μου είναι αυστηρός. Μετράω τη γνώμη του. Αυτά που μου λέει είναι πολύ εύστοχα. Πέφτει μέσα. Βέβαια γελάει. Ενώ έρχεται και μου λέει: εντάξει, σιγά μην γελάσω. Και τι εσύ είσαι κωμικός τώρα, μου λέει και τέτοια. Εσύ κάνεις αστεία. Του λέω: αγόρι μου, από αυτό ζούμε. Του λέω: τι να κάνω. Αλλά το κάνει για πλάκα. Μόλις του λέω το παραμικρό, ας πούμε, αρχίζει και γελάει. Μου λέει: μια στιγμή κάτι σκεφτόμουν να κάνει. Πάμε πάλι. Του κάνω κάτι, στο δευτερόλεπτο γελάει. Κάτι θυμήθηκα. Άσε με, του λέω, όλο, κάτι, όλα τώρα τα θυμάσαι. Αλλά για την παράσταση είναι πολύ εύστοχη η κριτική του. Αν κάτι δεν του αρέσει, διαφωνεί, θα μου το πει. Το ρωτάω για πάρα πολλά πράγματα τη επικαιρότητα, γιατί είναι ένα παιδί 17 ετών. Ναι, μέσα που πράγμα. Ζει μες στα πράγματα. Του λέω τι τραγούδια παίζονται, τι TikTok είναι στην κορυφή για να τα χρησιμοποιήσω. Ναι. Ποια τραγούδια από αυτά τα τραπ τώρα κάνουν θράψη, ναι. Γιατί ακούει τραπ μουσική γενικά. Με βοηθάει πολύ στο να επιλέξω τι θα βάλω στην παράσταση. Αλλά γενικά δεν είναι ο τύπος που θα έρθει και θα γελάσει με όλα επειδή είμαι ο πατέρας του. Ναι, ναι. Θα γελάσει, θα μου πει μπαμπά, μου άρεσε αυτό, μου άρεσε με τον κολοκοτρώνη, τώρα αυτό που κάνουμε. Μου λέει μπαμπά, έκλαψα στο τέλος. Που είναι ένα παιδί 17 ετών που δεν ξέρει ούτε ναι. Για την καταστροφή της Σμύρνης. Τα μαθαίνουν στο σχολείο. Στο σχολείο, αλλά δεν έχει. Ναι, για το 40.
για το Πολυτεχνείο, αλλά είναι αναφορές, πιστεύω, πια στο σχολείο. Και είναι τόση πολλή πληροφορία από το YouTube και από το ίντερνετ που αυτά τα ακούνε στο σχολείο, σε άλλους καταγράφονται στη μνήμη, σε άλλους όχι. Και τελειώνει εκεί. Στην παράσταση αυτή μου λέει: μπαμπά, έκλαψα. Μου λέει: σε όλο το νούμερο έκλαιγα. Ορίστε, άκου το. Άρα, εμένα αυτό μου αρκεί. Το ότι ένα παιδί 17, 12, 13, 20, ένας νεαρός, τον αγγίζουν αυτά τα πράγματα και τον κάνουν να κλάψει. Εντάξει, έχει να κάνει και με το πώς μεγάλος όμως, έτσι. Ναι, αυτό το παιδί. Δεν μιλάω μόνο για το χάρη. Λέω: όταν από την παράσταση κάποιοι πέρα από το γέλιο φεύγουν και κάτι τους έκανε εντύπωση, τους έκανε να συγκινηθούν. Μπορεί μετά να πάνε και να το ψάξουν και να πούν τι έγινε στη Σμύρνη, τι έγινε τότε το 40, δηλαδή με πιο μεγάλη λεπτομέρεια. Μάρκο μου, συγγνώμη, έχουμε μία παρέμβαση στην εκπομπή. Κάποιος θέλει να σου μιλήσει. Και εδώ. Καλημέρα, καλησπέρα. Καληνύχτα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εντάξει, έλεγα κι εγώ δεν θα παρέμβει. Εδώ είμαι, με βλέπεις, εδώ, με ωραία παρέα. Ούτε φλερτ κάνω, τίποτα. Να σου πω ότι δεν πήρα για σένα. Α, συγγνώμη κιόλας. Πήρα, έχει ένα μήνυμα στην Ελένη να πει. Πήρα να πω πρώτα απ' όλα καλό καλοκαίρι σε όλους στο Έλα Χαμογέλα. Ελενάκη, να περάσουν ένα υπέροχο καλοκαίρι, να κάνουν καμιά βουτιά και για μας που δεν θα κάνουμε καμία βουτιά. Και να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ και ένα τεράστιο σ' αγαπώ στην Κάλια την Καστάνη. Πήρα γι' αυτό γιατί συγκινήθηκα πάρα πολύ με το βίντεο που έκανε. Έχεις όπως δίκιο. Πάντα συγκινούμε με τα βιντεάκια της. Είναι πάντα τόσο εύστοχη και τόσο γλυκιά και αγγίζει τόσο λεπτές χορδές όποιο ανθρώπου, σε όποιον άνθρωπο αναφέρεται. Που πραγματικά ήθελα να της πω δημόσια ένα τεράστιο ευχαριστώ. Συγκινήθηκες, Έλενα, και θέλω σε αυτό το σημείο να πω κι εγώ για σένα κάτι, γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Η Έλενα έχει στηρίξει και πάρα πολύ όλη αυτή την προσπάθεια με τα παιδικά χωριά ΣΟΣ που κάνουμε κάθε χρόνο και προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε, χωρίς να το διατυμπανίσει, χωρίς να το βοηθήσει, χωρίς να το διαφημίσει. Μέσα από την προσωπική της βοήθεια, σε πολύ σημαντικό μέγεθος, όχι μικρό. Και απλά αισθάνθηκα την ανάγκη, μιας και σε άκουσα, να το πω, γιατί ξέρεις, είναι πράγματα που δεν λες, αλλά είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμίζονται όταν δίνεται αυτή η ευκαιρία. Είναι πολύ σημαντικό να βοηθάς όσο μπορείς. Μακάρι να μπορούμε να βοηθάμε πάντα όλους. Δυστυχώς δεν γίνεται να τους βοηθάμε όλους πάντα. Χωρίς να το διατυμπανίζεις, όπως λες. Έτσι. Και αν το κάνεις με κάποιο τρόπο και το δείχνεις, το κάνεις μόνο για να παρασύρεις και άλλους ανθρώπους να κάνουν το ίδιο πράγμα, ώστε αυτή η αγκαλιά να γίνει τεράστια. Έτσι. Μα συγκίνησε η συγκίνησή σου, Έλενα. Βρε, τι κορίτσι πήρες, τι κορίτσι πήρες. Για μάτια. Την προσέχεις. Ας σου πει η ίδια, εδώ είναι, την έχουμε μπροστά. Δεν κάνω και δουλειά. Καταγγελία στο κόμμα. Να τα, καταγγελία. Γιατί το λέει αυτό, γιατί θα ήθελε να είναι με το γιο της. Γιατί λείπει συνέχεια από το σπίτι, είσαι συνέχεια στο θέατρο. Για να φτιάξεις την παράσταση. Δεν πάμε διακοπές. Θα συναντιέστε στο γυμναστήριο όμως τώρα, Έλενα, γιατί και εσύ είσαι πολύ δραστήρια εκεί και ο Μάρκος όποτε να βρήκατε που δεν συναντιέστε. Εντάξει, βρήκαμε και ένα σημείο να βρεθούμε. Καλημέρα, καλό καλοκαίρι. Καλημέρα, καλημέρα. Εντάξει, να πω ότι αυτό είναι το παράπονο της Έλενας σαν σύζυγος, ότι δεν κάνουμε διακοπές μαζί, δεν κάνουμε πολλά πράγματα μαζί, αλλά απ' την άλλη ξέρει ότι αυτή η αγάπη μου για το θέατρο είναι τόσο μεγάλη και για αυτόν τον κόσμο που περιμένει από μένα να γελάσει και να ξεχάσει τα δικά του προβλήματα, που πάει πάσο, να το πω έτσι. Ξέρω ότι είμαι ευτυχισμένος με όλο αυτό και η ευτυχία μου αυτή μεταδίδεται και μέσα στην οικογένεια. Mm-hmm. Άρα το παράπονο είναι σε εισαγωγικά, δηλαδή. Θέλουν περισσότερο Μάρκο. Θέλουν περισσότερο Μάρκο, αλλά υπάρχει και ο κόσμος που θέλει και θέλει αυτός και Μάρκο. Θέλει και αυτό το δικό του κομματάκι. Και ξέρει ότι εντάξει, είμαι ταγμένος στον κόσμο αυτό και αυτό όλο με κάνει πολύ ευτυχισμένο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έδωσες και εμάς ένα κομματάκι σήμερα και μας έκανες την τιμή να είσαι ο τελευταίος καλεσμένος. Έχω για όλους. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στην παράσταση. Πολύ. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις. Πραγματικά στο ευχόμαστε μέσα από ευχαριστώ την καρδιά πολύ. Μας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Γιώργο Λιβάνη. Θα γίνει χαμός, ε! Είμαστε πολύ αγριεμένοι παρέα. Εγώ δηλαδή μόνη μου, όλο φτάνω. Κι εγώ. Λιβάνης, Λιβάνης. Πίνω, ξενυχτάω, μέρα σπίτι μου γυρνάω. Κι άμα δεν με θέλεις μία, δέκα δεν σε θέλω εγώ. Θέλω κι άλλα κι άλλα, χάδια και φιλιά. Θέλω να χτυπάει σαν τελή καρδιά. Κάνε με να φτάσω ως τον ουρανό.
γυρίσουμε, να κεφάρουμε, να αποχαιρετήσουμε αυτή τη σεζόν και να υποδεχτούμε το καλοκαίρι με πολύ χαρά, με πολύ κέφι, με πολύ μπρίο και φυσικά ο Γιώργος Λιβάνης θα μας βοηθήσει να τα κάνουμε όλα αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ. Να πούμε ότι και στην αρχή τη σεζόν έκανες βίντεο κλιπ με την Ελένη και πρωταγωνίστησες σαν μοιραία γυναίκα που είναι. Φυσικά. Να μιλήσουμε λίγο για τις υποκριτικές μου κανόνες. Κάναμε μια σκηνή που τσακωνόμασταν και καλά και είχαμε πεθάνει στα γέλια. Ο σκηνοθέτης μας λέει: Δεν φάνηκε 10 φορές το βίντεο κλιπ. Δεν φάνηκε και θα το δούμε κιόλας γιατί θα το πει το τραγούδι. Θέλω να κάνεις και live αναπαράσταση. Όσο διαδραματίζεται πίσω η σκηνή. Όλο να το ζήσουμε. Το ζήτησες και το βάλανε. Ορίστε, ορίστε. Όλα αυτά θα τα ακούσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε, να σε απολαύσουμε. Ωραία, πάμε, πάμε. Πίνω, καπνίζω, ξενυχτάω και κοιτάω το φεγγάρι. Άλλη μια νύχτα που ο ύπνος πριν χαράξει θα με πάρει, αν με πάρει. Μπορείς να με κατηγορήσεις σε όσους θες δικαίωμά σου. Εγώ θα γίνω με κομμάτια. Θα πίνω σαν να είμαι κοντά σου, στην υγειά σου. Να είσαι ευτυχισμένη, μωρό μου όπου να είσαι. Και μένας με πεθαίνει, με άλλον που κοιμάσαι. Τα λάθη μου πληρώνω, τι να σου εξηγήσω. Συγχώρεσέ με μόνο κι ας μη γυρίσεις πίσω. Παίρνουν οι μέρες και οι νύχτες και μισώ τον εαυτό μου εδώ, που περιμένω το όνομά σου να φανεί στο κινητό σε καλό μου. Μπορείς να με κατηγορήσεις σε όσους θες δικαίωμά σου. Εγώ θα γίνω με κομμάτια. Θα πίνω σαν να με κοντά σου, στην υγειά σου. Πάμε! Να είσαι ευτυχισμένη, μωρό μου όπου να είσαι. Και εμένας με πεθαίνει, με άλλον που κοιμάσαι. Τα λάθη μου πληρώνω, τι να σου εξηγήσω. Συγχώρεσέ με μόνο κι ας μη γυρίσεις πίσω. Να είσαι ευτυχισμένη, μωρό μου όπου να είσαι. Και εμένας με πεθαίνει, με άλλον που κοιμάσαι. Τα λάθη μου πληρώνω, τι να σου εξηγήσω. Συγχώρεσέ με μόνο. Κι ας μη γυρίσεις πίσω. Thank you.
μάτια κολλήσαν σε σένα. Πώς τα αστέρια σβήσαν ένα-ένα. Τα ρολόγια μας σταματημένα κι οι καρδιές μαζί. Τα φιλιά σου από τον απίνο και στα χείλη σου φωτιές να σβήνω. Στη ζεστή σου αγκαλιά να μείνω μέχρι το πρωί. Για πάμε λίγο. Θέλω κι άλλα. Απόψε ταξιδεύουν και σαν φλόγες στα κορμιά χορεύουν. Οι στιγμές κοντά σου με μαγεύουν κι όλα μη είσαι εσύ. Τα φιλιά σου από τον απίνο και στα χείλη σου φωτιές να σβήνω. Στη ζεστή σου αγκαλιά να μείνω μέχρι το πρωί. Για δώστε ένα δυνατό χειροκρότημα στην ορχήστρα μας, ρε παιδιά. Τους αγαπώ πάρα πολύ. Πόρτα χτυπάς χαράματα που και που μ' αγαπάς. Μα έχεις άλλον στο νου που και που με θυμάσαι. Και τ' άγασε πιάνουν κλάματα, τώρα πια θα κοιμάμαι. Τις νύχτες κι εγώ κάπου αλλού.
Δεν είναι ανάγκη να μείνεις. Το ξέρω πως έχεις δουλειά. Θα πρέπει μετά να συγκρίνεις λιγμούς φιλιά. Με μάτια ψυχρά και θυμμένα σε ψάχνω και πάλι παντού. Στο πάντα εγώ, εσύ όμως το που και που. Που και που με θυμάσαι. Την πόρτα χτυπάς χαράματα. Που και που μ' αγαπάς. Μα έχεις άλλον στο νου. Που και που με θυμάσαι. Και τα χασε πιάνουν κλάματα. Τώρα πια θα κοιμάμαι τις νύχτες κι εγώ κάπου αλλού. Που και που με θυμάσαι. Την πόρτα χτυπάς χαράματα. Που και που μ' αγαπάς. Μα έχεις άλλον στο νου. Που και που με θυμάσαι. Και τα χασε πιάνουν κλάματα. Τώρα πια θα κοιμάμαι τις νύχτες κι εγώ κάπου αλλού. Πια δεν μιλάμε, φτάνει μια ματιά και γυρνάμε. Πρόσωπο νου και πλάτη, φταίει κάτι που δεν μιλάμε. Δίχως χέρια πια ακούμπα, τα μεσημέρια κάνω πως κύμα. Μήπως και γι' αυτό το όνειρό σου στο πλευρό σου εγώ. Έλα!
Εγώ γιορτάζω πάντα όταν πονά κι άσπρα φορώ όταν πένθω. Να με λυπούνται οι άλλοι δεν το πάω κι ας κάνω πως δεν σ' αγαπώ. Δεν τέριαξα στις λογικές του κόσμου, δεν είχε αγάπη στα δεξιά. Καλύτερος μου φίλος ο εαυτός μου και κολλητή μου η μοναξιά. Μα είναι κάτι δειλινά που άλλο δεν αντέχω. Λέω θα πάρω τα βουνά, λέω θα τρελαθώ και απαιτώ να δεις ξανά. Γιορτάζω πάντα όταν πονάω κι άσπρα φορώ όταν πέμπω. Δεν έχω λόγια, πραγματικά φανταστικός, συγκλονιστικός. Πού μπορούμε να σε βρούμε φέτος το καλοκαίρι? Λοιπόν, εύχομαι να πάνε όλα καλά με την υγεία του κόσμου, με αυτό που περνάμε αυτή, ναι, τη στιγμή. Εμείς έχουμε προγραμματισμένα κάποια live σε όλη την Ελλάδα. Ευτυχώς πάμε πάρα πολύ καλά σε αυτό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Είναι μια καλή χρονιά για μένα. Όντως. Άσχετα που δεν δουλεύουμε. Βέβαια, το μυαλό μου εμένα πάρα πολύ είναι σε όλους τους μουσικούς, σε όλους τους ανθρώπους της τέχνης, που είναι μια πάρα πολύ δύσκολη φάση για μας. Πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη και εύχομαι να τελειώσει γρήγορα. Τώρα, από εκεί πέρα, εμείς θα είμαστε φέτος σε διάφορα μέρη σε όλη την Ελλάδα και ξεκινάμε από σήμερα το βράδυ. Έχετε κάποιο site στο Instagram, βλέπουμε που είσαι, Instagram, δηλαδή πώς βρίσκουμε, πού είναι οι συναυλίες σου? Εγώ ανεβάζω στα story μου. Μας ενημερώνεις? Ναι, φυσικά. Εντάξει, φυσικά, τότε φυσικά θα είμαστε ενημέρωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, που ήσουν σήμερα εδώ. Να κλείσουμε έτσι μαζί τη φετινή σεζόν. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, και σας. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε έτσι σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε. Θέλω κι άλλα κι άλλα χάδια και φιλιά. Θέλω να χτυπάει σαν τελικά. Πέρασες τόσες βροχές για να έρθεις σε μένα. Μάλιστα. Αυτό το τραγούδι και αυτά τα λουλούδια θα νομίζω ότι ζω κανέναν έρωτα. Από ποιον? Θα μπερδευτώ. Από εκεί, από εκεί είναι, από εκεί. Μυρίζει υπέροχα. Πού? Να το, εδώ. Εδώ. Όχι, εδώ είναι η επωνυμία. Α, να το. Να το. Λοιπόν, από την διοίκηση του Open, συγχαρητήρια για μια απόλυτα πετυχημένη χρονιά. Θερμές για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι. Η διοίκηση του Open με αυτή τη φανταστική ανθοδέσμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την διοίκηση και το Open. Θα ξεκινήσω όμως αρχικά από όλους εσάς, γιατί δεν ξέρω, αυτή τη χρονιά έτσι μας στηρίξατε πολύ, μας αγκαλιάσατε δυνατά, μας συγκινήσατε, μας στείλατε πολλά μηνύματα. Ήταν μια δύσκολη χρονιά για μας και λόγω της επικαιρότητας και όλων αυτών που έπρεπε να διαχειριστούμε, αλλά και για μένα προσωπικά, για δικούς μου προσωπικούς λόγους, τους οποίους δεν έχουμε μοιραστεί, αλλά ήταν μια δύσκολη χρονιά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν δίπλα μας σε όλες αυτές τις δυσκολίες και για αυτές που ξέρετε και για αυτές που δεν ξέρετε. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου την ομάδα, τη δημοσιογραφική, την αρχισυντάκτριά μου, τη σκηνοθέτηδά μου, τη Μαρία Κεφαλονή, την Νατάσα Ιωάννου. Δεν θέλω να πω ένα-ένα τα ονόματα ολονών, γιατί κάποιον θα ξεχάσω. Δεν είμαι πολύ καλή σε αυτά. Ήταν όμως μια χρονιά που αισθάνθηκα μετά από τόσα χρόνια στην τηλεόραση πάρα πολύ ασφαλής, πάρα πολύ σίγουρη. Σίγουρο ότι και ακόμη και όταν είμαι σπίτι μου και δεν είμαι στο γραφείο, υπάρχει μια ομάδα που δουλεύει πάρα πολύ σκληρά και αγαπάει αυτή την εκπομπή. Και έτσι γίνονται μόνο ωραία πράγματα, όταν υπάρχει αγάπη για την ομάδα, για το περιεχόμενο, για αυτό που πάμε να δημιουργήσουμε. Θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά μου, τον κουμπάρο μου, τον αδερφό μου, τον συνοδοιπόρο μου, σε όλα μου τα τηλεοπτικά χρόνια σχεδόν. Δεν ξέρω, έχουμε κάνει ποτέ τίποτα χώρια?